Απίκο που λένε και οι μορφωμένοι. Εδώ, λίμπερο της καρδιάς σας, 107,4. Ξεκινάει εδώ πέρα η Τρόικα με Χρήστο Κιώσαρο στην παραγωγή και ηχοληψία. Παραγιώτη Παπαδόπουλο, Μάριο Ασλαμά και Χρήσανδρο Τσαλτίδη θα σας συντροφεύουμε για το επόμενο 2ωρο από τις 10 δηλαδή μέχρι και τις 12 στους 107,4. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Πενιχρά πράγματα, δεν ξέρω αν δίνει τίποτα Παυλίδη και τα λοιπά, κάτι Μποφίλιο και κάτι τέτοια που θα έχει αυτή τη βδομάδα και την επόμενη, ο Μάριος Ασλαμάς. Θα σας τα πει σε λίγο. Πάντως, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας. Αγώνες δεν έχει, εντός έντας τουλάχιστον, ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ, οπότε δεν δίνουμε και εισιτήρια. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, εφημερινό το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Μαζί μας για ένα ακόμα πρωινό είναι ο Μαργαριτόπουλος. Τι τύπος είναι αυτός? Έχει ασφάλειες. Επειδή το αυτοκίνητό σας είναι πολύτιμο, στις ασφάλειες Μαργαριτόπουλος είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση με πακέτα προσαρμοσμένα στις προσωπικές σας ανάγκες. Ακούστε κάτι ακόμα που σας ενδιαφέρει για τον Μαργαριτόπουλο. Για ασφάλειες υγείας εκεί. Πού? Στο Μαργαριτόπουλο. Νιώστε σίγουροι για την περίθαλψη της οικογένειας, family δηλαδή, με ασφαλιστικά πακέτα από 170 ευρώ το χρόνο. Συμπαραλαμβάνονται αμοιβές γιατρών, εξετάσεις, φάρμακα, όπως χρειάζεται να πάρουν πολλές φορές όταν έχουν τους δαλτίδι δίπλα μας, επεμβάσεις και. Αχ! Το καλύτερο, αποκλειστική νοσοκόμα. Information που λένε στα γαλλικά. Μαργαριτόπουλος.com και στο νέο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 911 701. Σε απόλαυσα χθες. Μια μισή ώρα βέβαια σε είδα. Έχω και quiz, να ξέρεις. Θα το βάλουμε σε λίγο όταν έρθει και ο Μάριος. Και επειδή η εκπομπή φυσικά αγαπάει την Αμερική, εμείς. Είναι πιο ωραίος από τον άλλο. Ναι. Είσαι λίγο μαζεμένος όμως, Όχι, σαν κουμπωμένος έτσι, δεν ξέρω γιατί. Τα χέρια σου συνέχεια έτσι. Εγώ σε ένα μόνο παρατηρούσα. Ναι, εντάξει, ναι, οκ, ναι. Ναι, αλλά τα χέρια, ο Μιχαλής είναι πιο χύμα. Ο Μαλιούβας το θυμάμαι το πέναλτι που είχε χάσει μες στο Μόναχο με την Μπάγερν. Α, ναι, σωστά, ναι, το είπε, ναι. Α, γι' αυτό λες, γι' αυτό ήταν χύμα, εντάξει. Επειδή όμως η εκπομπή τουλάχιστον το 1 τρίτο αγαπάει αυτή την Αμερική, εμείς έχουμε η ποιότητα δηλαδή της εκπομπής, είναι εδώ πέρα, στον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, σας έχουμε τύπο αυτό εδώ το κομματάκι, Ντόνα Χριστοκιώση. Ναι, διασκευή δεν πειράζει, από Hightower. Ωραία, φίλ. Ντόνα Hightower. Όλο στο μυαλό μου έρχεται Ντόνα Σάμερ, τι κομματάρα, ρε φίλε. Το λατρεύω. Πριν ένα μισή χρόνο, το δύο χρόνια, τρία περίπου, το πρώτο άκουσα αυτή τη διασκευή. Το άκουγα συνέχεια. Φοβερό. Ψάχνω δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη Βέρεια. Μιλάω και διαβάζω άπτες στα γερμανικά. Τι μπορώ να κάνω? Να πάρω την Dialog. Αυτοί τι θα μου πούνε? Τι προσφέρουν? Χα, give που λένε. Προσφέρουμε τουλάχιστον 1.100 ευρώ εισόδημα, επιπλέον προνόμια, πληρωμένες διακοπές, holidays δηλαδή, ρεπό σε αργίες, μοντέρνο χώρο εργασίας και ευχάριστο κλίμα, 3 weeks τα γαλλικά που λένε και γερμανικά, 3 εβδομάδες εκπαίδευση, πληρωμένη. Περισσότερα στο dialog.gr. Επειδή αυτή η εκπομπή αγαπάει την Αμερική, γι' αυτό ρε Μάρια Σλαμά, έβαλα αυτή εδώ την κομματάρα. Βέβαια διασκευή, αλλά Hightower, φίλε. Το λατρεύω πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, κομμένος έβλεπε. Το μεγάλο κομμάτι. Κομματάρα. Άστο να πει. Παιδιά, εντάξει, κατέβηκα με 10, με 15. Είδα και εγώ τι γίνεται. Χειρότερα από χθες. Μιλάμε για τριτοκοσμικό traffic jam. Καϊρονίκη. Τα είπες όλα αυτά. Ποια? Τώρα, Mr. Gold. Σε βλέπω κομμένο. Οπότε μπορείς να πάρεις Mr. Gold. Σικές, Μεσολογίου 2. Ακριβώς μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 62-85-86. Από μία το μεσημέρι, δηλαδή σε 2,5 ώρες περίπου ανοίγουν οι τυπάρες εκεί πέρα, μέχρι και μία το πρωί. Τι άλλο θέλεις, δηλαδή 12 ώρες. Από πού μπορείς να παραγγείλεις? Από Σικές, από Νεάπολη, από Αμπελόκηπους, Πολύχνη, Μετέωρα και Κέντρο. Υπάρχει ποικιλία προσφορών, όπως δύο πίτσες μεγάλες, 62 εκατοστά, μόνο 8,90. Και παιδιά, επειδή βρέχει, εντάξει, 8,90, όταν σου φέρει την πίτσα ο Ντιλιβεράς. Άσε το 1 και 10, έτσι. 1 και 10, σωστό, ένα δεκαρικάκι. Ναι. Εκτός δύο... και αν είσαι πολύ στην πείνα. Ναι, εντάξει, δεν είναι τίποτα. 1 και 10 δεν είναι τίποτα. If you hold my hand. Ναι, οι ντιλιβεράδες είναι ήρωες, πραγματικά δεν το σχολιάζω καν. Ποιο άρεπε, απολαύσατε τη Σαλτίδη στην Ετρία, στο pressing, στην εκπομπή? Όχι, δεν τα δει αυτά. Είχε και Μαλιούφα. Πόρε, φίλοι. Ο άνθρωπος που το θυμάσαι για το πέναλτι που έχασε στο Μόναχο με την Μπάγκερ. Φίλε, τόσο ήταν, ναι. Είπε χθες την ηλικία του. Αυτός δεν τρέπεται. Δηλαδή, όχι, δεν τρέπεται. Δεν έχει το σύνδρομο της Βουγιουκλάκης όπως ο Ασλαμάς, κατάλαβες. Α, πες και χρόνια πέρασαν. Ο Μαλιούφας. Ο Μαλιούφας. Ο Πέρισιτς. Ναι, ναι. Ιβάν Πέρισιτς. Έστειλα μήνυμα στον Τζαλτίδη. Λέω χαιρετισμού στον Τασέβι μου στον Ιβάν Πέρισιτς. Το διάβασε, ήταν έτσι κουμπό. Άγκουρε. Όχι, ρε. Πού ρε στον. Όχι, ρε. Τι είπε. Έτσι, έτσι. Όχι, ρε.
Εντάξει, αυτή είναι αγόρι μου, δεν είναι για τηλεόραση. Να κάνω show αυτό. Α, ωραίο κουιζάκι όπως σου βάλα. Λοιπόν, παιδιά, να τα μαζέψουμε λιγάκι. Για να το πάμε. Χρόνια πολλά στο Γιάννη Μιχαλίτσιο. Να βάλουμε χρόνια πολλά και καλά στο Γιάννη Μιχαλίτσιο. Μιχαλίτσιο, σε παραδέχομαι, ρε φίλε, είσαι μεγάλο χημικό. Μετέτρεψε την καρέκλα σε κρεβάτι. Στο τελευταίο τέταρτο. Δεν ξέρω αν το είδε ο Χρήστο Κιώση. Να παρουσιάσουμε επίσημα Χρήστο Κιώση έχουμε σήμερα για ένα ακόμη πρωινό Τρίτη. Αλλιώ ΑΚΑ DJ Κίο. Τελευταίο τέταρτο ο Γιάννη ο Μιχαλίτσιο, 20 λεπτό, πρέπει να ήταν κάπω έτσι. Ενώ ο δικό μα έτσι, έτσι. Χίλια μπράβο στον Κώστα το Μαλιούφα. Και χίλια μπράβο, αλλά και ένα συγγνώμη μεγάλο από του άλλου. Δίνουμε εμεί στον Κώστα Μαλιούφα που κάποια στιγμή πρέπει για 19 λεπτά να μην είπε ο άνθρωπο ούτε λέξη. Λέξη. Ούτε λέξη. Ρε Παναγιώτη, δώσε το πλήσιο λογικό. Μπορεί να πιει το νεράκι που είχε μπροστά. Sorry, σε βάζω. Όχι, εκείνο. Sorry που σε κουράζω, φίλε. Μπράβο, να είσαι καλά. Έλα λίγο τη μουσική μα και να χτίσουμε καμιά κομπούλα. Έκλεισε. Ό,τι χειρότερο. Πες μας να μιλήσουμε, ρε φίλε. Θα το βάλει από τότε. Ωραία. Α, και αυτό μου αρέσει πολύ. Α, ωραία. Παιδιά, αυτό ξέρετε πώς μου ήρθε. Έτσι, δεν θυμάμαι. Έχουμε να παίξουμε Αλφαβίλ. Περίπου. Πόσο, καμιά. Δεν θυμάμαι που να έχουμε παίξει τρία χρόνια. Αυτό πρέπει να είναι 82, ε. Εκεί είναι. Ναι. 84. 84. Ναι. Αλφαβίλ Γερμανία, έτσι. Γερμανία Αλφαβίλ. Σπουδαία μπάντα για μένα. Υπέροχη μπάντα. Και μόνο με τρία κομμάτια, σπουδαία μπάντα. Το λατρεύω το κομμάτι. Αυτή είναι η συναυλία του Big Japan και τέτοια. Είναι, ξέρεις, μια φουρνιά, ρε παιδί μου, ναι. Που ακούς αυτό και είτε ακούς αυτό. Είτε Big Japan ή κάτι άλλο. Παραπλήσει, νομίζω είναι το ίδιο. Big Japan, αυτή είναι. Δικό τους. Α, δικό τους, ναι. Και μάλιστα μπερδεύτηκα. Ναι. Την πάτησα. Το κομμάτι, πώς το σκέφτηκα. Δώσε λίγο το κομμάτι. Sounds of Melody. Λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος και η συγχωρεμένη μάνα μου, ναι, μου έλεγε ότι λατρεύει να ακούει τον Παπαδόπουλα να γελάει. Και μου το είπε και φίλη μου που μας ακούει μέσω όρο 3 στα 5 πρωινά. Άντε. Η κοπέλα άσχετη με το ποδόσφαιρο και με τα αθλητικά. Σοπα. Άσχετη, yeah. Δηλαδή άμα της πεις ότι ο ΠΑΟΚ φοράει λαχανή, θα σου πει, εντάξει, τι μου το λες αυτό, και τι έγινε με αυτό. Λέει τέτοιο στυλ, ας πούμε, ιδέα. Λέει, εσύ, τον φίλο σου λέει πως Παναγιώτη το λένε. Ναι. Λέω ναι. Λέει, τρελαίνομαι να τον ακούω να γελάει. Ωραία. Τίποτα άλλο, μάλλον δεν κάνει και τίποτα άλλο στην εκπομπή. Η προφορά του είναι αυτή. Θα λέμε ανέκδοτα. Ταξίνει και γελάει, τίποτα άλλο αυτό. Και μου ήρθε ο στίχος, the ringing of your laughter, it sounds like a melody. Ο Παπαδόπουλας έγινε η έμπνευση για να διαλέξω για αυτό το κομμάτι για σήμερα. Το κομμάτι βέβαια λέγεται. Πώς είναι. Sound of your. Όχι, Sounds of Melody. Sound of your melody. Sounds, μπράβο, ναι. Sounds like a melody, ναι. Like. Ξέρεις, δεν μπορώ να ακούω κάτι και να το πω, ρε παιδιά. Δεν μπορώ. Yeah. Τώρα τέλος, παιδιά, άλλο λόγο. Yeah. Ναι, sounds like a melody. Και εγώ μπερδεύτηκα, λέω μήπως είναι ο στίχος στο Big in Japan. Oh. Και μου λέει και ο Χρήστος, εσύ, sounds like a melody. Να αφήνω αυτός ο τίτλος. Κόλλησα για λίγο. Αργότερα θα βάλουμε το Big in Japan. Το Big in Japan γιατί έγινε τόσο μεγάλο κομμάτι. Αλλά όχι από τους Alphaville. Γιατί έγινε super hit. Yeah. Γιατί με την πρώτη που το άκουσα εγώ κόλλησα. Κόλλησες. Και όχι εγώ. Εγώ να τριχιάζω. Μερικά εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Όποτε τα ακούω να τριχιάζω. Το Big in Japan. Ναι. Στίχους τους ξέρεις. Του είχα όλου του ήξερα απ' έξω, του τραγουδούσα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο γι' αυτό. Συνήθως και πολλά κομμάτια. 9 στα 10 ξένα τραγούδια, η στίχη δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αυτό είναι το μεγαλείο τη pop. Ναι. Η pop αυτό έχει. Τίποτα, ξέρω εγώ. Απλό, τίποτα. Και η rock. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα που έχει πάρει την πίεση και. Κάτσε βάλουμε μια διαγωνισμό Παναγιώτη και τα λέμε. Δεν πάνω σε αυτό που λε. Τέλος πάντων, ναι, αυτό. Δηλαδή πε μου. Δεν είναι όλα τώρα. Τώρα ανοίγουμε στη. Αυτό είναι για κομπή για 5 μήνες. Αυτή η κομπή. Αυτό το θέμα που άνοιξε. Θεματάρα είναι αυτό. Έχουμε. Ξέρω ότι μεθαύριο. Γιατί το λέω. Γιατί διαβάζει τίτλους από κάποια κομμάτια που λες είναι υπέροχο αυτό το κομμάτι. Ναι. Και λίγο σε απογοητεύουν. Ίσως επειδή είναι και η μετάφραση, ρε παιδί. Είναι η pop. Ε, τι? Είναι η pop και είναι τα idiom. Είναι idioms μέσα. Για τον Άγγλο μπορεί να σημαίνει. Βέβαια. Α, πολλά, ναι. Φυσικά. Ναι. Και όπως για τον Άγγλο, αν μεταφράσει ελληνικά τραγούδια. Mm. Που μπορεί να αναφέρεται, ας πούμε, σε ένα τοπονίμιο, σε μία μάχη, σε ένα γεγονός. Ναι. Το οποίο ο Άγγλος. Και τι είναι αυτό τώρα και να τριχιάζει ο Έλληνας, τι λέει, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Ναι, τώρα το πιάνω. Άντε, μετέφρασε στον Άγγλο το μακρύ ζεμπέκιο για τον Νίκο. Ναι. Του Σαββόπουλου, μετέφρασε. Τι θα πει στον Άγγλο. Ήταν μια λάμπονα αυτή. Ναι, τι θα πει στον Αμερικανό, αηδία. Τι θα πει στον Αμερικανό. Ναι. Τι θα πει στον Γάλλο. Και τι είναι αυτό, τι και. Κυρίως δηλαδή επηρεάζει η μουσική, όχι η στίχη.
το ύφος και το. Τι σημαίνει για τον λαό, κυρίως, που το φτιάχνει. Ναι, το απλά πάλι, ναι. Το ροκ, ναι, και η pop αγγίζουν με τη μελωδία, με το ρυθμό. Με το ρυθμό, ναι. Αυτό εδώ πέρα μιλάει τώρα στις ψυχές όλων. Όλων, βέβαια. Όπως και τον πίτσα πάλι. Πέρασε ο χρόνος, μπήκε ο άλλος. Ναι. Άντε τώρα στις εκπομπή. Πάμε, δώσε λίγο μουσική. Ωραία. Λοιπόν. Ήμουνα την ώρα των χορηγών, Ευασλάβ. Ωραία. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τι να κάνω, ρε φίλε. Κατέβηκα με 10 σήμερα. Με 10. Κάτω είναι γλίτζα. Και ρε, εσύ ζώα. Πρόσεχε εδώ πέρα στη μόλι γλίτζα. Μην κολλάτε. Γλίτζα είσαι κι εσύ. Μην κολλάτε με τα αυτοκίνητα. Γιατί να μην κολλάτε. Πίσω από τα δίτροφα. Εσύ μην κολλάτε. Δηλαδή έλεος. Από Πολυτεχνείο μόλι τρίβει, Μικολάς... λέω το σοφού, είδε πώ θα την πατήσω. Εσύ μην κολλάτε μπροστά από τα αυτοκίνητα. Έχει μαζεμένο νερά και χθε και σήμερα. Γλίτζα, γλίτζα. Λοιπόν, δίνουμε κάτι. Δίνουμε κάτι. Τι θες να δώσουμε. Δίνουμε κάτι. Άρια τρόμπι. Δύο εισιτήρια άριστα τρόμπι. Α, πες τα. Α, τα πέστατε. Πες τα. Τι φεύγεις έτσι. Τόση ώρα στέκεσαι έξω. Δύο εισιτήρια άριστα τρόμπι. Ωραία. Λοιπόν, δίνουμε δύο εισιτήρια για την ματσάρα Άρης Ατρόμητος. Μιλάμε για ματσάρα. 7 η ώρα. Κυριακή, γήπεδο Χαριλάου. Όπως όλα τα παιχνίδια της 28ης αγωνιστικής ελληνικής Σούπερ Λιγκ. Ένα μοναδικό φαινόμενο με το Άρης Ατρόμητος. Να παρεχίζετε στην Ευρώπη με το πρωτάθλημα. Όχι. Αν ο Άρης κερδίσει με δύο γκολ διαφορά. Ναι. Αυτό είναι ο στόχος. Γιατί θέλει νίκη με δύο γκολ διαφορά. Θέλει νίκη, ναι, με δύο γκολ διαφορά. Άρα, over. Ναι. Πάμε στην απόλυτη ισοβαθμία μετά το 1-0 χθες. Παιδιά, να βάλω λίγο θέματα γιατί είναι θέμα και περνάει η ώρα και μετά θέμα τα λέτε. Και μετά τα λέτε. Λέω, δεν είναι θέμα. Περίμε, το βάλουμε. Τι μετά, θα... να κερδίσουμε λίγο χρόνο γιατί θέλω 11 παρα 5 να κάνουμε την κλήρωση. Γι' αυτό εδώ πέρα. Δώσε λίγο μουσική. Μα κάνω εμεί συναυλία. Ή αύριο ή μεθαύριο θα δίνουμε για Μάγκη Ράιλι. Ο Λίμπερο είναι χορηγό επικοινωνία, έτσι. Φαντάζομαι το σποτάκι παίζει, πλήρωσε ο άνθρωπο. Το Λίμπερο πλήρωσε ο Ηλίας, ο φίλος μου. Λοιπόν, παράδοξο. Και θα δώσει. Να πληρώνει φίλος σου. Συνήθως κούτρες τα κάνεις. Ναι. Πάμε παρακάτω. Να πω το παιδί δεν είναι Άρης. Δεν είναι Άρης. Πάμε παρακάτω. Ο Ηλίας. Και βασικά δεν είναι τίποτα ο Ηλίας. Ο Ηλίας μάλλον είναι. Είναι rock and roll, τίποτα άλλο. Αυτό ευτυχώς. Είναι rock and roll. Γι' αυτό και πληρώνει. Μετά Άρης, ακουτρόμπες, Μαύρο Μιχάλης. Αν δεν είναι τυχαίο, ένας μου είπε για live να μπει τζάμπα, λέει να παίξουμε σποτάκι και ρεσιμάρι. Αριανός. Το παίζουμε 5 φορές τη μέρα. Και κούτρα 5 φορές τη μέρα. Απίστευτο. Δεν υπάρχει αυτό. Αριανός. Απίστευτο. Θα σου πω ποιος. Κόβεται. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, ο οποίος σε πάει πάρα πολύ. Να παίξει. Θα πει τώρα πες του να παίξει. Φέτο μέσα στο παιδί. Πριν το ξεστηρίζει. Αφού ο Λίμπερος στηρίζει τα live. Απλά έκανε το λάθος να έρθει σε σένα. Αν έρχονταν σε μένα, ούτε θα ξεφτυλιζόταν τώρα που τον ξεφτύλισες και κανονικά θα έπαιζε 10 φορές τη μέρα. Είπα ποιος, κατάλαβες τι ποιος είναι. Εγώ κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα. Έδωσε το παραμικρό στίγμα. Μόνο ένας Αριανός υπάρχει που ασχολείται με τα live. Τι είπε, παιδιά. Μόνο ένας Αριανός. Όλοι οι άλλοι Ηρακλείδες είναι παοξίδες. Α, εδώ καλό αυτό για μας. Ναι. Ωραίο. Ένας Αριανός. Δεν είπα Ηρακλείδες. Ναι. Όχι, ρε, μακάρι το παιδί, όχι. Αν έλεγε αυτό ειλικρινά, το βάζαμε και κούτρα. Κούτρα. Παιδιά, ή αύριο ή μεθαύριο προσκλήσει για Μάγκη Ράιλι. Μεγάλο live την Παρασκευή. Η Σκοτσέζα Μούσα του Μάικ Όλτφιλντ. Έτσι. Μάγκη Χαραλαμπίδη. Λοιπόν. Αυτό είναι από εγώ αυτά που θέλω. Προσέξτε τώρα. Έχουμε ένα διαγωνισμό. Αλλά είναι θέμα. Αφού δεν είναι διαγωνισμό. Ναι. Μην το δείτε έτσι. Ναι, το είναι δείτε θέμα. Μην το δείτε. Για καμένα μην απαντήσει κιόλας καν. Μην για τα γυαλιά. Για τα γυαλιά. Γιατί κάθε μέρα δίνουμε και έχουμε κουράσει κιόλας. Sorry, ρε Αντώνη, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, το ανακάλυψα τώρα αυτές τις μέρες βλέποντας το τελευταίο vlog του Στέφανου του Τσιτσιπά. Λοιπόν, ο Ασλαμάς και ο Τσιτσιπάς, ναι, έχουν κάτι ίδιο. Το ίδιο. Το ίδιο. Τώρα, σήμερα που μιλάμε, ο Τσιτσιπάς και ο Ασλαμάς. Δεν θέλω να απαντήσουνε Παπαδόπουλας και Τσαλτίδης. Τώρα, επειδή προφανώς θα σκέφτονται και θα λένε τι έχουν αυτοί κοινό. Ένα πράγμα. Ας το γράψουνε, να το πω. Ας το γράψουνε, όχι. Α. Σε ένα χαρτί. Δώσε, ας πάρει ο Παναγιώτης ή ο Χρήστος. Μεγάλο, ο Παναγιώτης, το δίνω. Δώσε μεγάλο χαρτί. Πάρε ένα χαρτί απ' έξω. Δεν μου έρχεται κάτι. Δώσε, εμένα με έχει. Ο Τσιτσιπάς και ο Ασλαμάς. Ναι, γράψε το ρε φίλε, αν το βρεις, δώρο από μένα έξτρα. Αντιπάω, όχι. Όση γυαλιά, εννοείται, δώρο από μένα, στο Τσαλτίδι, εγώ, δεσμεύομαι. Μάρτυρες και όσοι Παπαδόπουλας και εκατομμύρια εκεί έξω που μας ακούνε. Κομματάρα. Εγώ θα του πάρω κάτι, εγώ, του Τσαλτίδι, αν το βρήκε. Αυτό. Όχι. Καλό, καλό, όχι. Καλό, σε παραδέχομαι, όχι. Όχι, όχι. Έχουμε κάτι. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Έχουμε κάτι ολόιδιο. Βάζω... Τσιτσιπάς και Ασλαμάς. Να βάζω και ένα δεύτερο. Το είδα αυτές τις μέρες βλέποντας το τελευταίο vlog του Στέφανου Τσιπά από τις διακοπές του σε ένα σεμνό και ταπεινό νησάκι στην Καραϊβική. Αυτό. Όχι. Βλέποντας τον ένα και βλέποντας τον άλλον, έτσι. Ξεκινάει από το πρωί. Ξεκινάει από το πρωί το vlog. Που ξυπνάει, που είναι στο κρεβάτι μάλλον. Τον δείχνει αραλίξη στο κρεβάτι σε διάφορα και φτάνει μέχρι το απόγευμα. Ναι. Τρελάθηκα, θα μου πεις τώρα με αυτό. Ενθουσιάστηκα, ρε φίλε. Κατάλαβα. Εγώ και ο Τσιτσιπάς έχουμε το ίδιο. Εγώ που παίρνω
1500 ευρώ με τον Στέφανο που παίρνει 1500 σε περίπου ένα λεπτό. Έχουμε το ίδιο. Έτσι. Τι είναι. FM κενό. Αν θες γυαλιά το ονοματεπώνυμό σου, αλλιώς για το χαβαλέ. Την απάντηση αποστολή στο 54526. 54526. Η κλήρωση θα γίνει 11 παρα 10 παρα 5 για να έχουμε σαν θέμα τζόγο. Μην το βλέπετε με το διαγωνισμό, ας πούμε, έτσι. Για τον Άρη, για τα δύο εισιτήρια, απλά γράφει Άρης. Οπωσδήποτε όμως όνομα και επώνυμο. Για τα γυαλιά, όχι. Για το εισιτήριο του Άρης Ατρόμητος, οπωσδήποτε όνομα και επώνυμο. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα Άρης, οπωσδήποτε τη λέξη Άρης, αποστολή στο 54526. Καλά ρε εσύ Άλεξ, λες να ήμουν τόσο βλάχος να μην το βάζα από αυτούς. Ρώτα τι είπα στον Ζανονοκιώση. Άλεξ Σίλβερ καλημέρα. Βάλε Μάριο από Guano Apes, Big Japan, το είπα. Απλά το βάλε από τους Αλφαβίλ. Όχι, μιλάμε για βλάχο. Μιλάμε για βλάχο DJ. Πάρτο κανονικά. Βλάχο DJ. Αφιερωμένο στον Άλεξ Σίλβερ. Δεν μ' αρέσει καθόλου Μάριο. Και συνεχίζει ο Άλεξ Σίλβερ. Βάλε Firewind, Maniac και γενικά τέτοιες μαμάτες διασκευές να γουστάρουμε. Ωραία τα original, αλλά όταν μπλέκει και το metal ρε φίλε, ακόμα καλύτερα. Παρένθεση, τις περισσότερες φορές, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Χρύσανθη, η μόνη σου επαφή με τα live είναι σε κανένα πανηγύρι με εφηθόδη και σούβλες. Ω, τσομπάνος. Ωραίο, πανηγύρι με εφηθόδη. Δεν έχω πάει ποτέ με... Δεν έχω βρεθεί δυστυχώς. Σε τέτοιο πανηγύρι, στα live είναι αλήθεια. Εγώ όχι, δεν είμαι. Τα λατρεύω. Δεν έχω πάει σε αυτά που πάτε εσείς. Αλλά έχει κάνει. Αλλά έχει κάνει. Δεν θα πάει σε θόδυρα, λαμά. Όχι, έχω πάει. Ναι. Έχω πάει. Ναι. Έχασα για μία μέρα. Ούτε δευτερόλεπτο τη ζωή μου. Έχω πάει. Σε live, ας πούμε, έχω πάει. Εντάξει, που είναι ο κουνιάδος μου. Παίζει μπουζούκι όμως, δεν είναι. Ναι. Από προς τα εκεί. Έφη θόδυ, έχασα πανηγύρι για μία μέρα. Α, στο πιο rock live που έχω πάει. Φτιάξε. Είναι. Θα βρίσκει εσύ, Παπακοσταντίνου. Α, έρχεται κάπου, κάπου έρχεται. Στο πιο ροκ. Στην πιο ροκ. Εκείνο νομίζω είναι 2-3. Θα δώσουμε γι' αυτό. Στην πιο ροκ. Στην πιο ροκ κατάσταση. Ναι. Που έχω πάει ποτέ live, ας πούμε, είναι αυτό. Παπα Κωνσταντίνου. Πού καλαμαγεί με το καλαμαγεί. Θέατρο δάσου. Αναπτύρα έχεις πάνω σου. Αναπτύρα έχεις πάνω σου. Όχι. Γιατί συνήθως κάνουν τέτοιο με αναπτύρες. Πάμε σε break. Α, πάμε σε break. Προχνόντουσαν εκεί πέρα, κάνανε. Πάμε σε break. Δυστυχώς Έφη Θόδη έχασα για μία μέρα, αν θυμάμαι καλά, κάπου στη Ρούμελη. Την έχασα για μία μέρα. Εγώ έφυγα. Δίνεις Άρης Ατρόμητος. Έπαιζε την άλλη μέρα. Πάμε σε break, θα πάμε σε break. Ναι. Έχουμε θεματάκια, έχουμε ψωμί, αλλά περιμένω με αγωνία. Περιμένω με αγωνία. Εγώ και ο Τσιτσιπάς έχουμε κάτι, ένα αντικείμενο ολόιδιο. Εγώ και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Και όσοι το είχε πριν 3-5 χρόνια, 8, πριν 10, τώρα. Τώρα που αυτός δεν ξέρει τι έχει στο λογαριασμό του και εγώ που ξέρω τι έχω στο λογαριασμό μου. Και ξέρω πόσο μειώνεται κάθε μέρα. Που ξέρω πόσα έχω. Γιατί ξέρεις κάποιος δεν ξέρει, φίλε. Το καλό είναι ότι ξέρεις. Ότι έχεις. Ναι. Υπάρχει έπαθλο, αλλά δεν είναι για το έπαθλο. Τι έχεις στο λογαριασμό σου ή τι έχεις στο λογαριασμό του. Δηλαδή, παράδειγμα, ο Γιώργος Σταλός γράφει κάτι. Ωραία, θα γίνει τζόγος. Θα το διαβάσουμε σε λίγο. Για το θέμα, για τον τζόγο, ρε παιδιά. Αλλά όποια απαντήσουν σωστά μπαίνουν στην κλήρωση για ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ή Οράσεως από τα Opticon Express. Διάβασε το, διάβασε το. Τι λέει ο Γιώργος Σταλός. Έχετε το ίδιο ηλίθιο βλέμμα όταν βάζει γκολάρες η Παοκάρα. Πολύ καλό. Πάμε, πολύ καλό. Γιώργο Ιταλό, παραδέχομαι. Yeah, ωραίο, ναι. Έχει ότι Τσιπάς τα παίρνει πόντο. Yeah. Έχει ένα βλέμμα πραγματικά. Κάτι ανάμεσα στη Αγελάδα με κάτι άλλο που ψάχνω να βρω. Ναι. Ένας φορλάς ευλάχιτο είναι. Το αεκτσάκι, έτσι. Το αεκτσάκι. Yeah. Λοιπόν. Στείλτε, εντάξει, έχει ψωμί. Αυτά για τον Άρη, δύο εισιτήρια. FM και ενώνομα τεπώνυμο δίπλα Άρη, αποστολή στο 54526. Πάμε σε break, να μην τρώμε το χρόνο. Και επιστρέφουμε και με άλλα θεματάκια. Και παρά 10 παρά 7 την κλήρωση. Για να κάνουμε λίγο, έχει ψωμί. Για μένα έχει ψωμί. Δεν κάνω πλάκα, έχει ψωμί αυτό το θέμα. Σοβαρά. Εγώ πήρα τα πάνω μου. Δεν κάνω πλάκα. Εγώ προσωπικά πήρα τα πάνω μου. Ο Τσιτσιπάς αν το μάθει θα πάρει τα κάτω του. Θα πάρει τα κάτω του. Μιλάμε για Αιγύπτιους, για Αιγύπτιους, αλλά όχι ακριβώς για τον Μαγδί Τολμπά. Όχι τον Τολμπά ρε φίλε, για τον Σαλάχ, Σαλάχ. Θα βάλει τα κολλάκια του πάλι ο Σαλάχ. Λοιπόν, παιδιά μένουν ακόμη 11 λεπτά για να διεκδικήσεις ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως Opticon Express, αρκεί να απαντήσεις σωστά, τι έχει κοινό ο Ασλαμάς με τον Τσιτσιπάς. Αυτή τη στιγμή τώρα που μιλάμε. Μεγάλο ας. Είναι το τελευταίο του vlog το οποίο το ανέβασε το Σάββατο. Το ανέβασε. Δηλαδή δεν είναι κάτι που πριν 15 χρόνια.
Τώρα, εγώ πήρα τα πάνω μου. Λέω, ναι, ρε, έχω ένα αντικείμενο κοινό με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ναι, πήρα τα πάνω μου. Και όπως λέει ο Τσαλτίδης, ο Τσιτσιπάς μάλλον, αν το μάθει, θα πάρει τα κάτω του. Έτσι. Δύο εισιτήρια Άρης Ατρόμητος Ματσάρα. Παναγιώτη, με ισοπαλία την Κυριακή στη Λάρισα δεν παίρνει το πρωτάθλημα ακόμα, μαθηματικά. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Ξάνθη. Ναι, καλά λέει, εντάξει. Ναι, θα κερδίσει. Ποδόσφαιρο είναι όλα γίνονται. Θα θες μια νίκη μετά, δηλαδή, δύο ισοπαλίες. Ναι, δύο βαθμούς θέλουμε βασικά. Με δύο ακόμα βαθμούς στα τρία μάτσα. Όχι, νίκη θες νομίζω, Παναγιώτη. Δύο βαθμούς θέλουμε, ρε παιδιά. Οχτώ βαθμούς. Κάτσε, ρε, μία νίκη. Τρεις βαθμούς θέλεις, παλικάρι μου. Εφτά. Αλλά δεν έχουμε την ισοβαθμία, ρε παιδιά. Εντάξει. Οχτώ δηλαδή. Άρα. Δύο βαθμούς. Άμα, δηλαδή για να το χάσει, τι πρέπει να γίνει. Να πάρουμε ένα πόντο σε τρία μάτσα, ρε φίλε. Άμα πάρεις δύο πόντους. Το παίρνουμε, ρε παιδιά. Με δύο πόντους. Δεν το παίρνεις, γιατί θα έχει ένα παραπάνω. Γιατί, ρε παιδιά, 7 βαθμούς διαφορά δεν έχουμε τώρα. Ναι, εκκρεμή απόφαση βέβαια, αλλά προφανώς. 7 εγώ σου λέω. 7 είναι, 7. 7. 7. Κάνει 3 νίκες Ολυμπιακός. 9. 9. Ναι. 2 σοπαλίες δεν θέλω σε 3 παιχνίδια. Ναι. 2 σοπαλίες δεν θέλω. Θα το πάρεις με ισοβαθμία. Αν ήμουν Λουτσέσκο, θα το έκανα. Όχι Λουτσέσκο, Ιβάν. Άρα ακόμα, άμα γίνει σκηνικό με λαβαδιακό, α πούμε, μπορεί να το χάσει. Έλα, ρε Τσαλτίδη. Εκεί που ηρέμησε 4 μήνες τώρα ξαφνικά, πώς σου ήρθε σήμερα αυτό. Όχι, είναι το τελικό τέτοιο. Δηλαδή λες, πάω σε αυτό και ρίχνω κάτι. Θα παρακάσει πάλι να βάλω νερό που πουλίδε να βγάζω. Α, μην το ξανακάνω και σήμερα. Δεν κερδίζει την Κυριακή, να ξέρει. Κυριακή δεν κερδίζει. Ραντεβού στα τέμπη. Θα ρίξει τον κουλιά. Ραντεβού στα τέμπη. FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφει Άρη. Ή και την απάντηση για το στο quiz αποστολή στο 54526. Πέρασε και αναδιάρθρωση, φίλε. Δε. Κινδυνεύουν. Η αναδιάρθρωση, πώς είναι στα αγγλικά, είδα σε ένα λεξικό το πρωί. Reconstruction. Reconstruction είναι η κατασκευή. Ο 980 λέει: το πρωί που ξυπνάτε, Μάριε. Το πρωί. Μάλλον ξυπνάς... κατουρώ κάτι. Και στέλνει νέο μήνυμα, άκυρο το προηγούμενο. Το πρωί που ξυπνάτε, Μάριε, το μόνο ίδιο που έχετε είναι η κατουρώ του. Έτσι, όχι, δεν είναι αυτό. Όμως, είσαι εκεί, στο πρωί. Δηλαδή, στο πρώτο 1,5 λεπτό του βίντεο, εκεί το είδα ότι έχουμε ακριβώς το ίδιο. Στο πρώτο 1,5 λεπτό τώρα, αυτό που λες, ρε φίλε, οι μπιτζάμες. Περίμενε. Ή ο Ντοντόβουρτσα. Αυτός εμφανίζεται ή μη γυμνός. Με ένα t-shirt, ναι. Και το εσώρουκο και το μποξεράκι και κάτω ο σοβρακάκι. Γιατί μετά εύκολο θα είναι πάντα. Φοράει σόβρακο άσπρο και αυτός από τα παλιά τα Μινέρβα. Όχι, αυτός ποτέ. Ο δικός μας ποτέ. Μπορεί ο, να έχουμε ίδιο. Ο Τσιπάς μπορεί. Μπορεί να το σου δέξει. Το φοράει ανάποδα. Το φοράει ανάποδα και αυτός και είναι λερωμένο μπροστά. Όχι, όχι. Ο 833 λέει. Hightower. Ο 833 λέει. Παίζει να έχετε το ίδιο τατουάζ. Δεν θέλω γυαλιά, κουπόνι για 30 ευρώ, βενζίνα θέλω, να πάω την Κυριακή στα Τέμπη στην υποδοχή. Υπάρχει υποδοχή μεγάλη, ναι. Στο μνημείο των παιδιών που φύγανε, αν ο ΠΑΟΚ βέβαια κερδίσει. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, ναι. Μέσα στην ΑΕΛ, αναμένεται να πάνε στη Λάρισα περίπου 3.000 οπαδοί του δεν και να μπουν. Δεν θα πάει κανείς. Μην προκαλείς τον κόσμο, αν σε καλέσει μετά εισαγγελέα. Γιατί προκαλεί, ρε φίλε. Περίμενε λίγο. Περίμενε. Α, στην Ξάνθη. Έδωσε εισιτήρια. Στο Αγρίνιο που δεν έδωσε εισιτήρια. Πουλούσαν εισιτήρια από το ίντερνετ. Πού? Δεν ισχύει αυτό που λες, γιατί κλήθηκε σε απολογία και ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, οκ. Τι έδωσε. Τι τότε. Τι. Ένα περίμενε 1.000. Όπως πήγε στον Αγρίνιο. Δεν θα πάει κανείς. Όλη αέρευση αρίνα. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Ο λαός δεν μαζάει πουθενά. Μην προκαλείτε τον κόσμο. Μην προκαλείτε τον κόσμο. Να προκαλείτε μόνο εσείς δηλαδή. Τι. Εμείς δεν προκαλούμε ποτέ, φίλε. Κυριούλη. Αγρίνιο γιατί πήγε. Αγρίνιο πήγα για βόλτα. Χρήσανθε. Και πανό να απλώσουνε. Μια φωτοβολίδα για κάθε. Ξεφτύλα. Ναι. Άντε, ξεφτύλα, αύριο έχει το δικαστήριο. Μην με προκαλεί. Με προκαλεί, αύριο έχει το δικαστήριο, Ξεφτύλα. Αύριο έχει το δικαστήριο, μην με προκαλεί. Γιατί. Τι έχει δικαστήριο. Εγώ, εσεί. Σταμάτα, ναι. Άντε, μην κάνει τώρα τέτοια. Βλέπει, κρατιέμαι. Εσύ θα έχει από εδώ και πέρα. Εγώ. Αυτό. Παιδιά, να προσέχετε που δείχνουμε έτσι. Να προσέχετε σαν λίγο. Εσένα δεν σε πάω. Πέρα εδώ να με διασκεδάσει του χρόνου, θα τρώσει τη μία σφαλιάρα πίσω από την άλλη. Α, πάω σφαλιάρα, δε φίλε. Δεν πειράζει. Διαβάζει ο Τσαλτίδης, αλλά ακριβώς κάθε συλλαβή το μήνυμα που έστειλε ο 356. Εγώ ήθελα αυτό. Και θα το διαβάσει μετά. Ο 356. Αυτό. 356 ακριβώς. Έτσι και έχετε το ίδιο μηχανάκι. Μαχανάκι, ρε, στο δείχνω κιόλας.
έτσι και έχετε ίδιο μαχανάκι. Προφανώς θα έτσι... πέσει πολύ στα μάτια μου κατά τα άλλα συμπαθέστατος ταινίστας. Καλημέρα, Κώστα Ιερά. Καλημέρα, Κώστα Ιρακλάκη. Το καλό μήνυμα ήταν παραδόξος του 164. Όχι, Κώστα, δεν είναι αυτό. Παραδόξος του 164 στέλνει εύστοχο μήνυμα. Ναι. Μήπως σα. Σας βρε. Είχε ο ίδιος γκόμενα. Ποδοσφαιρικά λέω. Συγγνώμη, πού κολλάει τώρα αυτό τον Ηρακλή, σαν αεκτσής. Ο Στέφανος είναι αεκτσής. Είναι. Α, έγινε, ναι. Δεν το ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ σειρά ετών την ΑΕΚ την είχε από κάτω, απλά έχει καμιά 20 πρωταθλήματα λιγότερα. Δεν πειράζει, δεν κάνει. Αυτό που πάει, αυτό το λέει σε εμάς, αυτό δει, μήπως σας είχε ο ίδιος γκόμενα. Χθες με Σταύρο Κόλκα, φίλε. Είσαι τυχερός, αυτό μου να πω. Ναι. Έχεις αδυνατήσει μεν, ναι, αλλά είσαι πολύ τυχερός. Είχες δίπλα στον Κόλκα, ο οποίος επέλεξε να φορέσει ανοιχτό light blue, πολύ ανοιχτό μπλε. Ενώ εγώ έβαλα ζακέτα. Και φαινόταν η κοιλιά του. Εσύ έχεις βάλει το φούρνο. Δεν έχει ανάγκη ο Κόλκα, δεν ξέρω πότε τι είχε. Ο έμπειρος. Σχήμα στο κύμαρε, χαμένο. Έβαλε ζακέτα. Από πάνω, alter ego. Ο έμπειρος. Ο έμπειρος, τηλεοπτικά βέβαια. Τόσα χρόνια. Χθες δεν είπες για πρέσπες τίποτα. Γιατί πότε είπα για πρέσπες εγώ. Εμένα με έχεις ακούσει να λέω για πρέσπες. Εδώ. Εγώ για πρέσπες είπα είσαι το πρωτάθλημα των Μπουρδών. Α, το πρωτάθλημα δεν το άλλαξε τώρα, ναι, συγγνώμη. Δεν το άλλαξα ποτέ. Για να το αλλάξω πρέπει να έχω πει πρέσπες και να λέω οι Μπουρδες. Μάλιστα. Εντάξει. Συνέχισε για πρέσπες για χθες. Μπουρδα. Λοιπόν, που είχες και παίχτη άλλο. Εγώ νόμιζα μία ώρα είναι εκπομπή. Δύο, ε. Πρώτη γουλιά την είπε στο 45 περίπου. Ποιο. Εσύ. Σας είδα από τις 9 και 10 και μετά. 9 και 13 από εκεί. Ωραία ήταν η εκπομπή, εντάξει. Τι διαπίστωσα χθες, φίλε. Τι διαπίστωσα χθες. Τι. Που είπε ο Σταύρος με το πρωτάθλημα. Ναι. Βάζω μπροστά τον Άσο. Κάνω διψήφιο αριθμό. Όχι, με τον Ντάμπλ. Με τον Ντάμπλ, ρε. 10 φτάνουμε. Ναι, αυτό λέω. Α πούμε το περισσότερο πρωτάθλημα ήδη θα είχαμε 10. Άστα τα άσε. Α, τίτλων γενικά. Ναι. Άντε, καλά, ό,τι να είναι, μωρέ. Εντάξει, άστα. Τα μαθηματικά των Παοξίδων τώρα. Χαμένα, γιατί με εντάξει, τώρα. Τα μαθηματικά των Παοξίδων τώρα. Φτάνω 10. Και σε 10 χρόνια μπορεί να είμαστε στα 28. Σε 10 χρόνια, φίλε, δεν θα είσαι εδώ. Κοίταξε, αν πάρουμε όμως. Και τώρα πάει την τέταρτη εθνική. Δεν πάει γάμα εθνική. Την απλή μέθοδο των τριών, αν πάρουμε, ρε φίλε. Τότε, φίλε, για να ξεπεράσει το πρωτάθλημα. Δέλτα εθνική πάει. Μόλις αλλάξει η κυβέρνηση, έρθουν οι Αμερικάνοι και όλα τα υπόλοιπα. Άντε αυτά τα Αμερικανάκια. Ακόμα στο λωστό, εκτός του όλου κάτω είναι. Είναι κάτω στον Πειραιά. Άντε να κάνουμε την Τρούπα. Βρε, απάντησε μου. Πρώτα είναι στην έκθεση. Πρώτα είναι στην Τρούπα. Είναι δυνατόν ο νούμερο ένα επιχειρηματία στην πόλη, φορέα οικονομικό, να λείπει. Χασμουριό εσύ το διανοεί. Πώ θα το πω στα ρώσικα, Χασμουριό μου. Γίνεται έκθεση 7ήμερο γεγονό τη πόλη και λείπει ο νούμερο ένα επιχειρηματία. Βαριόταν ρε φίλε, ναι, όπου γουστάρει πάει. Θα έρθει Sport Expo τώρα από αύριο, παιδιά. Ναι. Να ξέρω, από αύριο είμαστε Sport Expo. Τι είναι αυτό. Θα, είσαι... θα τα πει στο προηγούμενο ζαμάτιο κιόλας. Από αύριο θα είμαστε Τρεις, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή εδώ. Εσείς. Θα είμαστε μόνοι μας. Εγώ θα βγαίνω από εκεί. Γιατί ποτέ θα βγαίνει από εκεί για 1,5 λεπτό. Και θα πρέπει μετά από εδώ. Ναι. Μετά από εδώ να έρθετε εκεί. Θα πάμε και εκεί, θα είσαι κάποιες μέρες, θα πας και εσύ εκεί μόνος. Θα δω, όχι μόνος, μαζί. Θα είμαι κι εγώ. Γιατί ο κόσμος θα έρθει να σας πάρει αυτόγραφο. Εσένα κυριούλη θα έρθουν να σε σαπακιάσουν. Το Μάριο θα έρθουν να του πάρουν αυτόγραφα. Λοιπόν, Sport Expo, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης. Από αύριο ανοίγει τις πύλες της Sport Expo. Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός. Φυσικά, Λίμπερο θα έχει περίπτερο. Όλα Μπαουτάρης θα έχει καναπέ. Πάκου 24 θα έχει καναπέ. Ο Μάριος θα κάθεται κοιμάται στους καναπέδες. Μπορείς να κάτσεις και εκεί όλο το βράδυ. Γιατί όχι. Για φύλακα περιπέτειου μα. Γιατί όχι. Λοιπόν, είναι από Τετάρτη έως και Σάββατο. Έχει ένα εισόδημα να το χρησιμοποιήσει. Κάτσε, περίμενα λίγο. Τετάρτη έως και Σάββατο ή και Παρασκευή. Τετάρτη μέχρι και Σάββατο. Ναι. 9 το πρωί με 8 το βράδυ είναι η έκθεση. 9 με 8 Τετάρτη έως και Σάββατο. Καλά, είναι όλα με αθλητικά είδη και τα λοιπά. Για σένα, διατροφή. Κάμπι φταίκι να βάζει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η έκθεση και είναι και οι συμμετοχέ του μαραθώνιου, ρε φίλε. Την άλλη Κυριακή είναι ο μαραθώνιος. Την Κυριακή αυτή που έρχεται. Όχι αυτή που έρχεται, την επόμενη. Αυτή δεν είναι. Νομίζω ότι είναι αυτή. Αυτή τώρα. Μα γι' αυτό γίνεται η έκθεση. Γι' αυτό γίνεται η έκθεση πάντως. Πάνε, πηγαίνουν, παίρνουν τα νούμερα, τις συμμετοχές, τις φάρμακα. Ναι, σωστά, ναι. Λοιπόν, ο Μάριος Σλαμής κάθε φορά γίνεται πόλος έλξης. Το έχω παρατηρήσει αυτό, οφείλω να το ομολογήσω. Θα έρθουν διάφοροι μαρμητέοι. Η μαρμίτα δεν έχει περίπτερο. Και εγώ θα με λεκάνει και θα κάνω τα πόδια. Ο Λίμπερο έχει περίπτερο κανονικά και θα είναι εκεί. Και πολύ ωραίο θα είναι φέτος η Μαρή, να ξέρεις. Ναι. Οπότε να έρθετε να περάσετε για αυτό, θα έχει και μπύρητσες. Έχουμε και μπύρα. Ωραία. Στο περίπτερο. Ναι. Κανονικά. Ναι. Έχει κανονίσει τσατσαρός ολόκληρο ψυγείο. Μπράβο, τσατσαρή. Άρα να έρθεις. Ναι. Αυτά. Κώστα, συγγνώμη, μπαίνεις για Άρη, δεν το καταλαβα. Κομματάρα των Hands Free, κυριούλη. Αυτό που έβαλα εγώ, ρε Ασλαμά. Α! Έτσι λέγονται αυτοί. Όχι, είναι διασκευή, ρε φίλο Sony J, πώς λέγεται κιόλας. Γιατί είναι αλλιώς. Ναι, πού κολλάει το 8 Hands Free.
Έτσι είναι το τέτοιο ρε παιδί μου. Sony J, Hans Friede λέγεται ρε. Χρήστος. Α, ναι. Εντάξει, ωραία. Ο Αριανός δηλαδή εκτιμά το κομμάτι το διασκευή. Οποίο επέλεξε. Φανταστική. Ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Είδες. Να πούμε κάτι. Υπάρχει ποιότητα. Για Μάγκη Ράιλι, καλωσορίζουμε τον Άξιο Γισλόγλου. Ήθελε να μας δει για λίγο εδώ πέρα στο Λίμπερο. Κάνα φράγκο να πάρει. Προσκλήσεις θα δίνει και ο μήνυμα 107,7. Το αδερφάκι. Του Λίμπερο, 107,7, που παίζει ελληνική μουσική, έντεχνο, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο, Θεοδωράκη κτλ. Έτσι. Θα δίνει και εκεί για Μάγκη Ράιλι. Εμείς θα δώσουμε ή αύριο ή μεθαύριο. Θα δούμε μία από τις δύο ημέρες. Ναι. Okay. Κώστα, να είσαι καλά, καλή τύχη για τον Άρη. Το δεν χρωστάμε κάτι. Νομίζω, θα πάρουμε μία μουσική ανάσα και θα δώσουμε την απάντηση στο απλό ερώτημα: τι κοινό έχω εγώ με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ασλαμάς Τσιτσιπάς. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κομματάρα. Σε ποια ταινία έπαιζε? Πολύ παλιό είναι. Μπορεί και να έχει παίξει και σε 15 ταινίες. Ναι, μπορεί. Χρυσανθέ, να δεις, δεν κάνω πλάκα παιδιά, να δείτε, όχι Χρυσανθέ να δεις, όλοι να δείτε, πήγα χθες, το θέλημα Θεού. Στο Κολοσσέο. Του Φρανσουά Οζόν, το παίζουν 3-4 αίθουσες, η νέα ταινία του Φρανσουά Οζόν, προσέξτε λίγο, η υπόθεση τρέχει τώρα που μιλάμε, είναι με την υπόθεση παιδοφιλίας στην Γαλλική Καθολική Εκκλησία. Δεν μπορώ ρε φίλε αυτά. Είναι συγκλονιστικό. Τρελαίνομαι, Μάρια, δεν μπορώ. Εντάξει, δεν μπορώ. Είναι το μόνο πράγμα που σε ταινία με εξοργίζει. Καλά, δεν ξέρει, αγόρι μου, δεν δείχνει. Με τρελαίνει. Σκηνές παιδοφιλίας. Δεν έχει σημασία. Μόνο που το σκέφτομαι, ρε φίλε. Είναι υπέροχη ταινία. Δεν μπορώ. Ο Φρανσουά Οζόν θυσιάζει την τέχνη του. Θυσιάζει την τέχνη του για την υπόθεση της ταινίας. Δεν κάνει τέτοιο σινεμά, απλό σινεμά, αφηγηματικό. Εδώ κάνει τέτοιο, είναι η πιο απλή του ταινία, πανέμορφη, με υπέροχες ερμηνείες, είναι συγκλονιστικό. Η Γαλλική Καθολική Εκκλησία πριν από 1,5 μήνα έκανε ό,τι μπορούσε για να μην πάει στις αίθουσες, αλλά πήγε σε όλο τον κόσμο. Δείτε την, πραγματικά τι αξίζει. Τι είναι στο μεσαίο να είμαστε. Θέλημα Θεού. Εδώ πέρα δεν άφησε να δει ότι κράζει να παίξει την πάτρα. Πώς τον είπες, Ζωζίλ, πώς τον είπες. Φρανσουά Οζόν. Άγιε και εκκλησία το έκανε αυτό, δεν ήταν μόνο ο ιερός λόγος. Το έκανε η Γαλλική Εκκλησία, έτσι. Η Γαλλική Εκκλησία δεν άφησε να παίξει την πάτρα. Η Γαλλική Εκκλησία, εντάξει. Είναι ο σκηνοθέτης του 5 φορές το 2, του 8 γυναίκες. Δεν κάνει τέτοιο σινεμά. Συμβιβάζεται εδώ για να φτάσει η υπόθεση σε όλο τον κόσμο παντού. Μια υπέροχη απλή αφηγηματική ταινία. Υπέροχη. Παίζει τώρα η υπόθεση. Τώρα σε 15 μέρες υπάρχει δικαστήριο. Με αυτούς δεν έχει αλλάξει και τα ονόματα. Είναι των καρδιναλίων, των ιερέων, τα πάντα. Είναι συγκλονιστικό. Ένας πατέρας 5 αγοριών και ενός κοριτσιού, ο οποίος υπήρξε θύμα ιερέα πριν από 28 χρόνια, διαπιστώνει προς μεγάλη του έκπληξη, δυσάρεστη, ότι αυτός ο ιερέας λειτουργεί ακόμη και βρίσκεται ανάμεσα σε παιδάκια, σε χοροδία στη Λιόν. Και ξεκινάει απίστευτο αγώνα και συσπυρώνει γύρω του. Πραγματική ιστορία είναι αυτό. Αγόρι μου, τώρα τρέχει η υπόθεση τώρα. Πραγματική ιστορία είναι. Ναι, μάτια μου. Δεν έχουν αλλάξει καν τα ονόματα. Καλά, σου λέω τώρα, η Γαλλική Εκκλησία έκανε αγώνα για να μην βγει η ταινία στις αίθουσες. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Υπάρχουν δικαστήρια τώρα στις επόμενες 20-25 μέρες. Άσε την ταινία, θα σου πω το εξής. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς προσπαθούν να καλύψουν τέτοιες υποθέσεις. Ναι, τι άνθρωποι είναι αυτοί, ρε φίλε. Εδώ και μάλιστα τώρα, και άνθρωποι του Θεού, όπως λένε. Μπράβο. Τι άνθρωποι είναι αυτοί που προσπαθούν στο όνομα του να προστατέψουν το όνομα της Εκκλησίας, ας την Εκκλησία, το οτιδήποτε. Τον ιερέα. Το όνομα του ιερέα, ιερέα, του κόμματος, της ομάδας. Να το βάζουν κάτω από τα παιδιά, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γι' αυτό σου λέω τρελαίνομαι και δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά. Ναι. Με όλες αυτές τις ιστορίες ή με διάφορα ορφανοτροφία που πάλι λειτουργούσαν με ιερείς ή οτιδήποτε άλλο στο παρελθόν. Υπό τη σκέπη. Υπό τη σκέπη της Εκκλησίας. Ρε φίλε, πραγματικά δεν μπορώ να. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω. Mm. Είναι αυτό που λένε ότι ο πιο ήρεμος, και που λένε βγαίνουν μετά. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος και τα λοιπά. Δεν ξέρουμε τι. Που σου γυρίζει το μάτι, που γίνεσαι άλλος. Άλλος, ναι. Δεν μπορώ. Και πώς γίνεται. Αντί να πούν το αντίθετο. Δηλαδή, να γίνει η κάθαρση, ρε φίλε, να πάρουν αυτή τη λέξη. Το ζουμί εδώ στην ταινία. Να κάνουν το αντίθετο. Ναι. Αυτοί προσπαθούν να μην φανεί το όνομα. Δεν είναι ο παιδόφιλος ιερέας. Είναι ο καρδινάλιος που το γνωρίζει επί χρόνια. Ο καρδινάλιος δεν είναι παιδόφιλος. Όμως η σιωπή του είναι ό,τι χειρότερο. Συνέρω. Τα γνωρίζει ο καρδινάλιος και απλά λέει ναι, το κατανοούμε, να ζητήσει συγγνώμη. Είναι απίστευτο. Για μένα είναι το ίδιο.
Δεν κάνει τέτοιο έγκλημα. Χειρότερο λέω, είναι. Χτύπα ξύλο Παναγιώτη. Εγώ το γνωρίζω και δεν μιλάω και το συγκαλύπτω λόγω τη θέση που έχω. Χειρότερο είμαι είναι, το ίδιο εγώ, μάλλον Μάρια, και χειρότερο εγώ. Χειρότερο είναι, Μαρία. Όταν γιατί... έχει και τέτοια θέση. Ναι. Είναι χειρότερο. Είσαι θεωρητικά ο εκπρόσωπο του Θεού στη γη. Σωστό. Είσαι για να προστατεύει αυτά τα παιδιά. Σωστό. Και κάνεις ακριβώς το αντίθετο. Τα οποία παιδιά πάνε στην εκκλησία, έτσι. Πάνε στο σπίτι του Θεού. Είναι πρόσκοποι, γιατί η γαλλική εκκλησία παίρνει προσκόπους. Παιδιά από μικρά και κάνει camp, τους πάει σε τουρνουά ποδοσφαίρου στην Ιρλανδία. Πολύ ωραία. Πώς εκμεταλλεύεται ένας παιδόφιλος, εδώ τώρα ο ιερέας, είναι και συγκλονιστικό. Του λέει, ναι, είμαι άρρωστος, έχω πάει σε ψυχολόγους, σε ψυχιάτρους. Δεν μπορώ, είμαι άρρωστος. Αυτή είναι η αρρώστια μου. Έχει συγκλονιστικές σκηνές μέσα. Είναι στην ουσία η ευρωπαϊκή απάντηση στο αμερικανικό προδιετία Spotlight με την Rachel McAdams, που είναι η ίδια ιστορία στη Βοστόνη με εκατοντάδες θύματα παιδιά στη Μασαχουσέτη. Είναι, δείτε την. Θέλημα Θεού. Έτσι. Grâce à Dieu είναι στα γαλλικά. Δεν πειράχτηκε ο τίτλος, είναι αυτός. Πώς? Θέλημα Θεού. Όχι, στα γαλλικά. Και πώς βγαίνει. Grâce. Grâce à Dieu. Manque prévu. Quoi? Regardez, c'est Martin Ladelle. Και είναι... Martin Prévo. Θα δείτε... Nous venons de Mademoiselle. Θα δείτε... Les jolies, les français, sans dire, sans dire, qui est, c'est Sylvie Vacto. Voilà, κατώ βουλού, Mademoiselle. Περίμενε. Διάλογος. Πώς, πες, άκου λίγο, πες στα γαλλικά και σε 5-6 εβδομάδες θα είμαστε... Πες το. Όλο πες το. Θα είμαστε πρωταθλητές. Όχι, τώρα άλλαξε το σύνθημα. Πώς είναι. Την επόμενη πες το και την επόμενη εβδομάδα. Και την επόμενη εβδομάδα. Στα γαλλικά, ρε. Δεν μπορώ, δεν ξέρω, ρε φίλε. Να το πει ο Μάριο. Στα γαλλικά. Στα γαλλικά. Στα επόμενη... ναι. Ξέρεις γαλλικά, Μάριο. Ναι. Στα γαλλικά να σου πω κάτι. Έβγαζα μέσα όρο 17 χωρίς να διαβάζω. Και η κυρία Περδίου, η καθηγήτριά μου, μακάρι, εύχομαι ολόψυχα να ζει. Περδίου. Θέρμη. Λίγο δύσκολο. Περδίου. Θέρμη. Μου έλεγε. Λίγο ασλαμί, λίγο να διαβάσεις, λίγο να διαβάσεις, πραγματικά, πού, Σορβόνη, θα πας στο 19. Λοιπόν, μήνυμα Παοκτσή Θαλαμοφύλακα. Θα έρθουν οι Αμερικάνοι να μας τα που έβγαλαν πρόεδρο τον Τραμπ με την εμπλοκή της ρωσικής κυβέρνησης. Έτσι. Σας γλεντάμε από παντού. Πάοκα είναι ντούα, δεν είναι μα και μουα, λέει... Μας γλεντάς από παντού. Πάλα είναι ντούα, δεν είναι μα και μου. Αλλά τη φατσούλα σου μπροστά από την Αμερικανική πρεσβεία δεν την έβαλε. Σε βάλες μόνο το δάχτυλο. Δεν πειράζει, θα βάλει τώρα τη φάτσα του. Άμα έβαζες τη φατσούλα όμως, βέβαια να ξέρεις, εσύ έδειχνες το δάχτυλο. Κάποιος μέσα από το κτίριο έκανε zoom στη φατσούλα σου. Μπράβο, τρέμει, να τα περιμένει. Να μας περιμένει. Όχι, μην παραποιείς, Μαρία. Ερχόμαστε. Τη δαχτυλάρα του σήκωσε, έτσι. Ερχόμαστε. Πηγαίνουμε σε break δίνοντας την απάντηση στο διαγωνισμό και διαβάζοντας μήνυμα του Παοκτσή 164. Εχθές είπες ότι η K15 δεν έχει δεύτερη φανέλα. Βρε, μήπως σε λίγο δεν θα έχουν και οι μεγάλοι. Έξω και το αδυνάτισμα. Θες να είσαι γρήγορος. Για σένα είναι αυτά, δεν είναι για μας. Το διάβασα. Τώρα γιατί να είμαι γρήγορος, δεν χρειάζεται, δεν είμαι σίγουρος. Συγγνώμη, ο Βακουφτσής, ο πατέρας του αρχηγού, είναι ο πρώην ποδοσφαιριστής. Όχι. Όχι, καμία συνεπονημία, έτσι. Ρε εσύ, δεν είχα τα παιδιά να μείνουν στο ξενοδοχείο. Τα παιδιά μείναν στο ξενοδοχείο το Σάββατο, Μάρια. Σίγουρα, γιατί άλλα ακούστηκαν. Το Σάββατο μείναν στο ξενοδοχείο. Στο με τον Παναθηναϊκό πήγαν αυθημερών. Πήγαν και αυτό, εντάξει. Πες μου λοιπόν εσύ ποια ομάδα Β, η Γ, Εθνική ή K15 ή οτιδήποτε άλλη. Πηγαίνω, πάει σε ξενοδοχείο. Όταν πάει για τελικό του Άρη, καλό είναι να πάει. Στον τελικό και να δώσει λεφτά ο Καρυπίδης, σε κάτσερε. Πήγε το Σάββατο. Τελικό αυτό έγινε. Τόσα νερά φεύγουν στη Σαγκάη. Στον τελικό αυτό έγινε. Αλλά πρόσεξε λίγο. Για πε μα. Πολύ ωραία τα κάνανε τα θέματα. Στο εφηβικό Άρης ΠΑΟΚ. Στο Ζαγόρα χαμός έγινε. Στο εφηβικό Άρης ΠΑΟΚ. Ναι, τι έγινε. Τα παιδιά του ΠΑΟΚ πήγαν ξενοδοχείο. Όχι. Γιατί δεν τα λένε οι ΠΑΟΚ. Γιατί πάνε οι γονείς και τα παίρνουν. Κάντε το θέμα. Κάντε το θέμα αυτό. Περίμενε. Έχουμε... Ποιος παίζει έχουμε... στο εφηβικό του ΠΑΟΚ. Έχουμε πολλές απορίες. Περίμενε. Ποιος παίζει. Ποιος παίζει. Στο εφηβικό. Ναι. Περίμενε τώρα. Mm. Ποιος παίζει. Ποιος παίζει. Γιος κάποιου προφανώς να πεις. Ο άλλος ο γιος του Μπακούφτσι. Α. Πετά. Φίλε, σε παραδέχομαι. Μπράβο, ρε Τσαλτίδη. Άστο. Είναι όλοι πέραν ηχωμένοι. Ξεσκέπασε. Ο μεγάλος. Αν ακούει ο κύριος Βακουφτσής. Αλλά εκεί ο Άρης κέρδισε. Αυτό που έκανε ο κύριος Βακουφτσής. Παιδί. Για μένα. Είναι unfair. Παιδί και από παιδί. Είναι unfair. Δεν πειράζει, μια χαρά είναι. Σοκάρομαι. Και με πολιτική και τέτοια. Άστο, μην το πει. Σοκάρομαι. Γεια σου, ρε Βακουφτσή. Κέρδισε τα 10 λεπτά τη δημοσιότητα. Δεν τον κάνει πιο διάστημα. Βακουφτσή ψυχάρα. Βρέσκε εδώ χιάρα.
Βάγκους. Λοιπόν, Ασλαμάς ναι. και Τσιτσιπάς ναι. έχουν ολόιδια Οβοντόβουρτσα. Γνωστής εταιρείας πασίγνωστης που η ονομασία της είναι τρία γράμματα. Ίδια Οβοντόβουρτσα, ίδια εταιρεία, ίδιο τύπο ακριβώς, με την ίδια κλίση, ο ίδιος κωδικός, ολόιδια, την οποία αγόρασα πριν από περίπου 20 μέρες σε προσφορά από γνωστό σούπερ μάρκετ. Τσιτσιπάς, άσλα μας, την ίδια Οβοντόβουρτσα. Καμία σωστή απάντηση, Αντώνης Δημητριάδης, The Master of Forces. Κούτρα διαφήμιση σήμερα. Επιστροφή στο στούντιο για την Τρόικα, ενώ γίνεται χαμός έξω στο Λίμπερο. Ο Λίμπερο σφίζει από ζωή. Είναι η εκπομπή show, ένα πραγματικά πανάκριβο show, η Τρόικα, καθημερινά από τις 10 στις 12 εδώ, Δευτέρα με Παρασκευή, στον Λίμπερο της καρδιάς σου. Καμία απάντηση σωστή στο απλό ερωτηματάκι που θέσαμε. Τι κοινό έχει ο Τσιτσιπάς με τον Ασλαμάς? Ο Οβοντόβουρτσα ολόιδια, δηλαδή αυτή τη στιγμή, σήμερα το πρωί, εγώ και ο Τσιτσιπάς πλέναμε τα δόντια μας με ακριβώς ίδια Οβοντόβουρτσα. Δεν λέω μόνο ίδια εταιρεία και ίδιος τύπος ακριβώς. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ από το πρωί του Σαββάτου, Κυριακής, πότε ήταν τέλος πάντων, πήρα τα πάνω μου. Έχω πάρει τα πάνω μου. Οπότε συνεχίζει ο διαγωνισμός μόνο για τα δύο εισιτήρια Άρης Ατρόμητος. Μόνο για αυτά. Μόνο Άρης. FM κενό. FM κενό. Όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις οπωσδήποτε τη λέξη Άρης. Μπράβο σε όσους γράφουν και Άρης Ατρόμητος. Αποστολή στο 54526. Κυριακή 7 η ώρα στο γήπεδο Χαριλάου. Για μένα ήταν, είναι και θα είναι Χαριλάου. Έτσι. Βικελίδης λέγεται. Λοιπόν, μαζί μας έχουμε περιμένει το Παναγιώτη, περιμένει τον ακροατή. Μετά πάλι, παλικάρι μου, μην πέσει ο ακροατής. Ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Να λέτε όνομα και ομάδα που στηρίξετε. Πάμε. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημερίζουμε καλημέρα. Τον Τορόντο, οπαδό του Ηρακλέους από το πανέμορφο Τορόντο του Καναδά. Οπαδός της τέχνης, φιλάθλος του Ηρακλείου, Μάριο. Φιλάθλος του Ηρακλείου, οπαδός της τέχνης, τα χαιρετίσματά μου στο Θωμά Στόντον και στο παρέα και εκεί πέρα. Εγώ προσωπικώς από την εκπομπή σήμερα δεν χάνω εκπομπή, να ξέρετε, απλά έχω μπλέξει πάρα πολύ με δουλειές, σιγά σιγά ξυλασκάρω, οπότε θα έρθω και πάνω. Να κάνουμε μια εκπομπή μαζί, τέσσερις θα ήθελα, να βάλω μια τάξη εκεί μέσα. Τέλεια. Σε περιμένουμε, έχουμε θέση για σένα κρατημένη, να είσαι σίγουρος. Ωραία, ωραία. Από όλη την σημερινή εκπομπή κράτησα, ας πούμε, ότι ο κύριος Τσαλτίνης, η πιο ροκ συναυλία που έχει πάει, είναι στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Το είπα. Οπότε θα μου επιτρέψετε, δώστε μου δύο λεπτά, όχι ναι. παραπάνω, ναι. να πάω ένα τραγουδάκι, βγάλτε λίγο αναπτήρες. Πάμε Τα τραγούδια που λέγαμε δυο μας, οι φωνές χαμηλώσαν. Χαραγμένη καρδιά στο παγκάκι που μετά την προδώσαν. Μια φορά μου είχες πει δεν μπορεί, θα το νιώσαν εκεί άλλοι. Πριν το τέλος Μάρια, πως μοιάζει σιωπή σαν αγάπη μεγάλη. Αυτός ο άνθρωπος προπαγανδίζει για μας σε όλο τον Καναδά. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Φίλε, τι γέλιο ήταν αυτό. Από καρδιάς τον ευχαριστούμε. Δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Από καρδιάς, από καρδιάς. Και τον περιμένουμε να έρθει. Θα ανεβεί από το Ρόντο, ανεβαίνει 2-3 φορές το χρόνο. Πώς και πώς. Πηγαίνει και στην Κρήτη που είναι η πατρίδα του. Όταν εμείς θα ανέβει.
Εννοείται, εντάξει, θα ανέβει. Θα κατέβει. Ελλάδα, από, ναι, από το Τορόντο θα ανέβει. Θα κατέβει, θα κατέβει. Συγγνώμη, θα κατέβει. Θα ανέβει στο αεροπλάνο και θα έρθει, λέει, ο ευρηματικότατος και ευφυής Χρήστος Κιώσης. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Αχ, τι γέλιο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, ο Στόντον. Όνομα και ομάδα, Θωμάς Στόντον. Καλημέρα. Ναι, ανταποδίδω τα σέβη μου στον τεράστιο Τορόντο. Βασίλη Παπακοσταντίνου και Ελευθερία Αρβαντάκη, όσοι έχετε πει αυτό το τραγούδι, καταθέστε ταυτότητα τραγουδιστή. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Θωμά. Δηλαδή, σε ένα σανσέρ, εγώ και η Αρβανιτάκη, δεν ξέρω πού μπορώ να φτάσω. Ειλικρινά. Το οποίο αυτό κομμάτι είναι ιταλικό, ε. Ναι, κατά τέλος πάντων. Σίγουρα. Ναι, 100% είναι ιταλικό. Γιατί έχει κάνει πολλά ιταλικά. Ο κυρίος του Chris de Berg, όχι ιταλικά. Ιταλικό είναι αυτό. Ναι, ιταλικό είναι. Τέλος πάντων, δεν επιμένω. Λούτσιο Ντάλα. Έτσι, να ευχαριστήσω τον Ρόντε που με τιμάει με την παρουσία του σε μια εκπομπή που κάνω σε ιντερνετικό ραδιόφωνο, εσχάτως. Μπράβο. Αυτό ήθελα να πω. Καλή συνέχεια. Θωμά, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Να είσαι καλά, Θωμά. Μεγάλο Σεμαστόντον. Ο Τορόντο, παιδιά, είναι από την Κρήτη, έτσι, οι ρίζες του. Και ανεβαίνει, πάει ιερά πέτρα είναι. Ναι, πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα. Αποστόλης. Αποστόλης από τον Μπέρμπιχαμ, τον Μίτλαντ της Μεγάλης Βρετανίας. Λίγο πιο δυνατά, Αποστόλη. Λίγο πιο δυνατά. Παιδιά, sorry, είμαι λίγο άρρωστος και δεν προλαβαίνω να την παλέψω λίγο, αλλά εντάξει, όλα καλά. Ωραία, περαστικά, αγόρι μου, πάμε. Περαστικά. Ευχαριστώ, να σε καλά, φίλε. Λοιπόν, μια ένσταση, το σπλάκι στον Χρήσανθο. Γιατί περιμένουμε να έρθει η Νέα Δημοκρατία για να μας κυβερνήσουν οι Αμερικάνοι. Ο Σύριος δηλαδή με ποιον είναι αυτή τη στιγμή. Με τη Ρωσία είναι. Ο Αμερικανός πρέσβης που πίνει τον καφέ του κάθε μέρα. Σε ρωτάει. Χρήσανθε, πίνει πείτε τον καφέ του κάθε μέρα ο Αμερικανός πρέσβης, με ξέρεις. Πείτε εσείς. Ο Τζέφρι, ο Τζέφρι. Μιλάς για τον Τζέφρι. Το γεγονός ότι πέρασε fast track το μακεδονικό πιανού δάχτυλο ήταν της Ρωσίας. Σε αγνοεί ο Τσαλτζής, διαβάζει Μετροπάο. Μετροσπρό, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Απλά θέλω να πω ότι αν περιμένουμε. Ξέρεις που πίνει ο Αμερικανός πρέσβης τον καφέ του κάθε πρωί στην Αθήνα. Σημασία δεν έχει. Σημασία δεν έχει αν οι Αμερικάνοι. Σημασία δεν έχει αν οι Αμερικάνοι περνάνε αυτά τα οποία θέλουν. Τι έχει. Γιατί η τωρινή κυβέρνηση ανέχεται και κάποιους άλλους. Αν αλλάξει όμως η κυβέρνηση, ο Αμερικάνος θα κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή, τώρα σοβαρά μιλάς, πες ότι ο Αμερικάνος ήθελε να διώξουν το Σαββίδι από την Ελλάδα και το περνούν σαν... Γιατί να το διώξουν το Σαββίδι από την Ελλάδα. Μια χαρά είναι ο Σαββίδης. Μια χαρά είναι. Ο Ιβάν δουλειές δίνει, μεροκάματα δίνει, μια χαρά είναι. Γιατί θα αλλάξει τότε η Νέα Δημοκρατία. Τίποτα. Επειδή είναι του Μαρινάκη. Τίποτα. Τώρα, εντάξει. Να σε πω κάτι, αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος αντιπαθητικός και να είναι για συγκεκριμένες μερίδες οπαδών. Το καταλαβαίνω, λογικό είναι. Και εμένα μου ήταν ο Μαρινάκης αντιπαθής. Και ο Αλαφούζος και παλαιότερα ο Κόκαλης κλπ. Παρά τα ρε φίλε, πολλοί κόσμος τρώει ψωμί τώρα, τι να λέμε. Και το κυριότερο, τρώει ψωμί από τα Τέμπη και πάνω. Από τα Τέμπη και πάνω, γιατί, να σε πω κάτι, όταν έψαχνα εγώ να βρω δουλειά στην Ελλάδα να γυρίσω, γιατί το έκανα ρε παιδί μου πριν από λίγους μήνες, θα να κάτσω να δω τι υπάρχει για να γυρίσω ρε παιδί μου. Ναι. Αλήθεια σου λέω, δεν σου λέω ψέματα, κάτω από τα Τέμπη μπορούσα να βρω κάτι, πάνω από τα Τέμπη δεν υπήρχε τίποτα. Όταν θέλω τίποτα, όμως τίποτα. Καλά, τι να βρεις, ναι, ρε. Διαχρονικό είναι αυτό. Ναι, εννοείται. Αποστόλη, σου κάνω μια ερώτηση. Εμπιστευόσουν σήμερα το να γκρεμιστεί η τούμπα πριν τις εκλογές και να βγει ο Μητσοτάκης για κυβέρνηση μετά από 3-4-5 μήνες. Ναι, δύσκολα μου βάζει, ρε φίλε. Είδες, αυτό θέλει να πει ο Χρύσανθος. Αυτή τη στιγμή βάζει υπογραφή κάποιος ΠΑΟΞΙΣ να γκρεμιστεί η τούμπα και αύριο να βγει ο Μητσοτάκης κυβέρνηση. Θα γίνει το γήπεδο, εσύ τι πιστεύεις? Είναι δύσκολο, ναι, παιδί μου. Δεν ξέρω θα τι γίνει. Κλίδες ασφαλείας μπορούν να υπάρξουν. Δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα τώρα. Θα γίνει. Θα γίνει. Όσον αφορά το θέμα της... Πρόσεξε λίγο, για να το σοβαρέψω. Το θέμα με τον Μητσοτάκη, τον κάθε Μητσοτάκη που είναι διαφορετική, έχει άλλη στάση απέναντι στον Σαββίδη και άλλη στο Μαρινάκη, δεν είναι ότι θα έρθει και θα κάνει κακό στον ΠΑΟΚ. Όπως προσπαθούν να το περάσουν κάποιοι ή οτιδήποτε άλλο. Ούτε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κάνει κακό στο Μαρινάκη όπως προσπαθούν να το περάσουν αυτοί. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ότι αυτός που είναι με αυτόν που είναι, δηλαδή αν ο Τσαλτίδης που κυβερνά είναι με τον Παπαδόπουλα, βοηθάει τον Παπαδόπουλα. Αν λοιπόν έρθει ο Κόλκας, ο οποίος είναι με τον Ασλαμά, θα βοηθάει τον Ασλαμά. Το θέμα δεν είναι, ο πολιτικός στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει κακός επιχειρηματίας σαν τον Μαρινάκη ή σαν τον Σαββίδη. Δεν έχουν τη δύναμη. Απλά θα αβαντάρουν. Ωραία.
Τον δικό τους. Ναι. Και αυτή τη στιγμή την Αβάντα την έχει ο Ιβάν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αποστόλη, βάλει έναν επίλογο. Ο άλλος λοιπόν, πολύ ωραίο. Ο άλλος λοιπόν προφανώς θα βαντάρει εκείνον. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να αγόρι να σου πω κάτι για να τελειώσουμε. Το θέμα του Μαρινάκη είναι λίγο πιο σύνθετο. Γιατί ο Μαρινάκης έχει δεξιά-αριστερά ανοιχτές δικαστικές υποθέσεις. Ωραία. Δεν θέλω να πω ότι οι δικαστές επηρεάζονται από την κυβέρνηση, αλλά και ο Ιβάν έχει. Πούμε, ρε παιδί μου, και ο Ιβάν έχει. Όταν η κυβέρνηση όμως είναι φύλλα προσκύμενη, πάει νομοθετική ρύθμιση. Τα 33 εκατομμύρια τι είναι? Ασοβαρές. Ψίχουλα. Τα 33 εκατομμύρια ευρώ της ΕΚΑΠ τι είναι? Όταν όμως η κυβέρνηση είναι φύλλα προσκύμενη, σου φέρνει νομοθετική ρύθμιση για να την περάσει. Άσχετα που δεν τα λέτε εσείς οι καλοί, ενώ εμείς είμαστε οι κακοί. Όταν όμως η κυβέρνηση δεν είναι φίλη σου, δεν θα φέρει νομοθετική ρύθμιση να το περάσει. Αυτό σου εξηγώ και δεν καταλαβαίνεις. Για τη φύση των δικαστικών, για τη φύση των δικαστικών περιπετειών του Μαρινάκη, τι σου είναι νομοθετική? Ποια περιπέτεια έχει ο Μαρινάκη? Καλά σου λέει τώρα, ρε Χρυσάνθε. Ποια περιπέτεια έχει? Παιδιά, περιμένει και ο επόμενος. Αποστόλη, και μόνο που δεν μπορείς. Είναι άδικο για τον άνθρωπο, περιμένει. Κλείς τον Αποστόλη, και μόνο που δεν μπορείς να το πεις στον αέρα, φαίνεται η φύση των περιπετειών. Δεν έχει καμία περιπέτεια, γιατί είναι ισχυρός στην Ελλάδα. Γιατί είναι από τζάκι οικογένεια. Γι' αυτό. Γιατί δυστυχώς η δικαιοσύνη είναι κάτω από τις επιχειρηματίες στην Ελλάδα. Φιλιά στον Μπέρμπιχαμ. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι αγκάλια στον Μπέρμπιχαμ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, Μάρι, έλα, έλα. Έλα, Μάριε. Ναι, πάμε, καλημέρα. Τρεις στους τέσσερις Ηρακλειδείς. Χαμός γίνεται. Τρεις στους τέσσερις Ηρακλειδείς μετά την αναδιάρθρωση. Χαμός. Όνομα και ομάδα. Όνομα και ομάδα. Έλα, ο Δημήτρης σήμερα. Δημήτρης Ηρακλειδέας. Πάμε, Δημήτρη. Έλα, μιλήσω τώρα. Άστον αυτό να τώρα τρεις στους τέσσερις και έτσι να πούμε. Πάμε. Λοιπόν, θέλω να πω μια άποψη. Τι ομάδα θα κατέβει και όποιος θέλει να την ακούσει και θα τον πω για τον ΠΑΟΚ μετά. Για να γλιτώσουμε. Πού θα κατέβει η ομάδα, τι πράγμα? Και οι παίχτες πρέπει να παίξουν. Έχει παίχτες ο Ηρακλής. Με τον Εργοτέλη! Πες, πάθαμε ζημιά. Με τον Εργοτέλη! Ναι. Ναι, πες, μίλα ρε, να καταλάβω σωστά ελληνικά. Ναι. Λοιπόν, η άμυνα πρέπει να παίξει αυτή που έπαιζε. Δηλαδή, τα σέντρε μπακ, τα δύο, και δεξιά ο Κουτρουμάνος και αριστερά ο Βιτλής. Ναι, στόπερ. Στα χαφ, άκουσε με. Στα χαφ. Πρέπει να βάλει τον Κοστούλα, ναι. Το Γιάννη τον Παπαδόπουλο. Το βετεράνο, ναι. Ναι, δεν είναι βετεράνος, καλός είναι. Λοιπόν, ναι. Όσο αντέξει το παιδί, μένα, ναι. Το Γιάννη τον Παπαδόπουλο, ναι. Και το Στάμου, ψηλά παιδιά. Το Δημήτρη μπροστά. Στάμου, μπροστά. Με το ύψος έχεις τρέλα. Ρε. Ναι, ναι, αγόρι μου. Ναι. Δεν έχω τρέλα, ρε. Αφού κάνουν κόρνερ και δεν μπορούν να πάνε κεφαλιά. Βάλαν κανένα γκολ από κόρνερ, αφού ήρθες στο γήπεδο, σε είδαμε. Ναι. Τα βλέπεις. Κάτσε, με είδες με τον Κισαμικό. Ναι, ναι, λοιπόν. Βασικά τώρα, ήμουνα σπίτι μου, συνέχισε, πάμε. Όχι με το και κάπου σε είδα με τη Λίβερπουλ. Α, σε κάποιο μάτς, ναι. Με τη Λίβερπουλ. Σε θέατρο το πιο πιθανό να το δίνει. Σε Ηρακλής Λίβερπουλ. Στο προηγούμενο με είδες, έλα μέσα, στο προηγούμενο ήμουνα. Με τον τέτοιον, με τη Δόξα Δράμας. Δόξα Δράμας. Ναι, με τη Δόξα, ναι. Λοιπόν, ναι. Μπροστά θα παίξει ο Μαυράκος αριστερά που παίζει. Ο Μπορικό, ναι. Ναι, δεξιά Εμπορικό. Θα παίξει το. Αυτός που. Ο Ρόβας. Ο Ρόβας. Να δούμε πώς θα πάει. Ναι. Ή θα βάλει τον Μπερόνι και θα το βγάλει μετά 30-40 λεπτά, ή θα βάλει τον άλλο το μαύρο. Αυτή είναι η εντεκάδα που πρέπει να παίξει. Εμπουγιού. Καλά, ήταν εδώ Δημήτρης, 7 προπονητές. Λοιπόν, αυτή η εντεκάδα, αυτή πρέπει να παίξει, είναι δυναμική εντεκάδα και δεν θα χάσει. Τα στόπερ λίγο πες μου, τεχνίδι. Τα στόπερ δεν είπες, τα στόπερ λίγο. Τα στόπερ ποιος είναι, ο Κοκόλης μαζί με τον Μουνιώθ. Κουκόλης Μουνιώθ. Όχι, Κουκόλης. Ναι. Κουκόλης Μουνιώθ. Άμα είναι σε καλή κατάσταση ο Ζαμπάρης. Ο Ζαμπάρης. Ο Ζαμπάρης, ναι. Ναι. Δεν ωραία. Ξέρω, είναι τραυματίας. Ωραία. Ας τον έχει στον πάγκο. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά πρέπει να είναι. Είναι παιδιά που τρέχουνε. Και ο Ντούνης, δεν ξέρω, έχει κίτρινες κάρτες. Και τον Καζναφέρη πρέπει να έχει στον πάγκο. Είπες βασικά την ομάδα που έπαιξε προχθές. Με μόνη αλλαγή τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο. Όλοι οι άλλοι αυτοί που παίξανε. Αυτό είπες. Ποια ομάδα έπαιξε προχθές που δεν φέραμε βαθμό? Αυτός είπες. Την ομάδα που έπαιξε με την Καλαμαριά. Κουτρομάνος, Βιτλής, Κουκόλης, Μουνιώθ. Καχρημάν, ναι, Εστία, Γκολκίπερ. Τον Παναγιωτούδη. Δεν βάζεις Παναγιωτούδη, βάζεις Παπαδόπουλο. Κοστούλας έπεσε. Ναι. Και τον Κλέιτον δεν βάζω μέσα. Δεν βάζεις Κλέιτον, βάζεις Στάμου. Άρα παιχνίδι, ναι, δεν κάνει κανείς. Μέσα στον Εργοτέλη. Άκου, Μαρία. Μαρία, ναι. Άκου να σου πω. Ναι. Αυτό τον παπά με τους προπονητές ότι κρατάνε την μπάλα και παίζουν άμυνα. Ναι. Αυτό είναι ξεπερασμένο. Άμυνα ξέρεις πως παίζεις. Άκου εμένα για να ξέρεις. Άμυνα παίζεις όταν κερδίζεις μονομαχίες, όταν δεν περνάει η μπάλα. Σωστό. Αυτή είναι άμυνα.
Ωραία, γόρι μου. Και άμα τη χάσει την μπάλα, αυτός που κρατάει την μπάλα, ποιος θα την πάρει μετά, ποιος θα τρέξει να την πάρει με τα μάτια, θα την πάρουν την μπάλα. Άρα, playmaker στην ουσία βάζεις Γιαννάκη Παπαδόπουλο. Playmaker. Το Γιαννάκη θα βάλουν, ναι. Και στη χειρότερη περίπτωση, δεν ξέρω, Ντούνης άμα είναι τιμωρημένος, θα βάλουμε τον Ντούμι. Τον Ντούνης. Εγώ θα προτιμούσα Δανιήλ Παπαδόπουλο, τον μπαμπά του. Εγώ θα προτιμούσα να παίξει ο Δανιήλ ένα ημίχρονο Παπαδόπουλος. Για πλάκα παίζει με αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα. Ποιον τον μπαμπά του λέει. Ο Δανίλος. Γέλαζε. Για τον οποίο, για τον οποίο παρασύρθηκα και έγραψα ολόκληρο κατεβατό τότε στη Μέτροσπορ ότι ο Γιάννης θα γίνει καλύτερος από τον μπαμπά του. Τόσο τραγικό σημαίνει εγώ. Κλείσε. Ο Δανίλη ήταν γερό παιδί και είχε ψυχή, ήταν άντρας. Τρελός, μπαλάρα, ήξερε ένα τόνο μπάλα και τα βράκι. Τον ύμνησε ο Ντέιβ Σέξτον της Εθνικής Αγγλίας, ο προπονητής. Πόσα χρόνια, Μάρη, πάρα πολλά, ε. Ο Δανίλος. Και όσο για τον Μπάου, άμα θα βγει ο... άμα θα βγει ο, πώς το λένε, ο Μητσοτάκης, ναι, θα έχει κάποια θέματα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί το στηρίζουν. Σωστό. Και να δούμε τώρα πώς θα γλιτώσουμε. Σωστό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τα λέω περιληπτικά, να μην σας τρώω τον χρόνο. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, ναι, που τους παίρναν εισιτήρια. Ναι, τώρα, αν θα βγει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω τι ταλαβέρια έχει με το Μαρινάκι. Και τι εγωισμούς έχει ο Μαρινάκης. Το θέμα είναι να βρούμε, να βρούμε τέτοιο ψηλό πρωθυπουργό. Κοντή δεν πας κοντά. Ωραίας. Έγινε Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Θα γλιτώσει ο Ηρακλής, ρε. Για να δούμε. Θα γλιτώσει, το βλέπω κι εγώ. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Έχει παίκτης. Οι προπονητές κάναν λάθη, ρε φίλε. 7 προπονητές. Τα είπε και ο Βοσνιάδης. Να πω και για τους προπονητές κάτι. Οι προπονητές, να ξέρετε εσείς που κάνουν τις εκπομπές, δεν πρέπει να τους αφήνεις ελεύθερους. Έχουν συμπάθειες, έχουν συμπάθειες και θα πω ένα παράδειγμα και κλείνω. Ναι. Θα πω κάτι για τον ΠΑΟΚ που έχει ένα παιχταρά και δεν μπορούσε να παίξει. Mm. Αυτό είναι από τη Λίβερπουλ που πήρανε. Από ποιο, από την Άρσεν, από ποιο, ένα παιδί, ένα συντρεφόρ. Τον Ακπομ. Α, τον Ακπομ. Ναι, είχαν μονή με τον Μπρίλοβιτς. Ο οποίος θα χάνει σε γενή αιστεία ο Ακπομ. Ο οποίος Ακπομ έχει βάλει σε 30 μάτς 0 γκολ. Τζουμπάι, Ακπομ μπάι, ατζουμπάι. Ωραία, έγινε Δημήτρη, καλημέρα, να σκάλα κλείσαμε. Έγινε Δημήτρη. Βάλε επιθετικό φάουλ. Πες του Μάριο την Κυριακή στην εκκλησία να ανάψει δύο λαμπάδες στο ύψος του Στάμου, που είναι και ψηλός. Μία στον Μπέο και μία στον Καλαϊτζίδη. Τελειωμένος θα ήταν τώρα και αδιάφορο το μάτς με τον Τέλη. Σωστός. Σωστός, ωραίος ο φίλος. Έχεις πάρει δύο διπλά όπως αντιλαμβάνεις εκεί, έτσι. Ωραίος. Στον Καλαϊτζίδη και στον Μπέο. Ωραίος. Ειδικά του Μπέου. Του Απόλλων, άστο το Καλαϊτζίδη. Πρώτη τελευταία αγωνιστική θα παίξει με τον πρώτο και είσαι άνετος νικητής. Άνετος θα είσαι να πας στη Μεγάλο Εξάνω 16 Σταυρούπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 60 22 20. Ποικιλία και σε νηστίσιμα μπέργκερ όπως φαλάφελ μπέργκερ, βέτζι μπέργκερ, καβούρι μπέργκερ και άλλα. Καβούρι μπέργκερ. Όλα αυτά στο bestoψητό.gr. Έχει κανονικά, να ξέρεις, πάει και ο Μάριος εκεί και τώρα κανονικά. Χαμός γίνεται. Και πατατάρες έχει και κοτοπουλάρες έχει σαν και σένα. Και Σίζαρς με σένα μέσα βαλμένο. Μια χαρά. Πηγαίνουμε σε break, μην ξεχνάς. Δύο εισιτήρια, Άρης Ατρόμητος, την Κυριακή 7 η ώρα, γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης. Ματσάρα, FM κενό, όνομα επώνυμο. Δίπλα γράφεις οπωσδήποτε τη λέξη Άρης, αποστολή στο 54526. Άμα την επιστροφή μας, ανοιχτές γραμμές 2310-287-888. Μου έκανε ο Παπαδόπουλος ερώτηση. Θα πάμε στον ακροατή, θα πάμε σφαίρα. Έχεις παρατηρήσει, λέει, ότι στο δεύτερο μέρος πάντα υπάρχει κοιλιά στα μηνύματα. Λογικό είναι. Νομίζω ότι είναι λογικό. Λοιπόν, δύο εισιτήρια. Άρης Ατρόμητος, FM και ονόματα επώνυμο δίπλα Άρης, αποστολή στο 54526. Τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές 2310 287 και 3 οκτάρια. 287 888. Πάμε στον ακροατή που περιμένει. Καλημέρα. 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 Λίγο πιο δυνατά, αδερφέ. Λίγο πιο δυνατά. Γεια σου, Κότσο. Καλημέρα. Α, είναι ο Κώστας, ο παδός του ΠΑΟΚ από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Επειδή για σένα είναι κάθε μέρα 1 Απριλιά, είπες πάλι πριν ένα ψέμα. Τι είπα? Ότι ο Τσούμπα Ακπόμ έχει... Τσούμπα Ακπόμ. 6 γκολ έχει. Είπες 30 παιχνίδια 0. Από τη μέρα που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, πόσα γκολ έχει βάλει το παιδί, ρε παιδιά? Πόσα έχει βάλει? 4-5. Ένα, πόσα είναι, 2? Ένα. Ένα με τον Ολυμπιακό σίγουρα. Ναι. Ποιο άλλο έχει βάλει? Στο πρωτάθλημα, στο πρωτάθλημα. 4 γκολ τον έχουν ακυρώσει, ρε. Άιντε, αγόρι μου. Άιντε, κάνε κομπή σε σύντομα. Τα κανονικά είναι 2. Ωραία, ο Περόνε 9 γκολ έχει βάλει. Τα άλλα 2 δεν είναι κανονικά. Τα 2 είναι κανονικά. Τα άλλα 2 δεν είναι. Χρήσαμε, το σύνδρομο Λουτσέσκου είναι αυτή. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Είναι φάουλ. Τι φάουλ, ρε φίλε, είναι. Συγγνώμη, μέτρησε. Δεν μου λες. Μέτρησε. Χρήστο. Το σύνδρομο Λουτσέσκου. Συγγνώμη, κάτσε ρε Σικώστα τώρα. Ωραία, άρα ο Άρης δεν έχασε από τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για μένα ο Ηρακλής φέτος έχει άλλους 8 βαθμούς.
Μπορώ να πω την άποψή μου και να κλείσω. Και εγώ. Ναι, αλλά δεν έχει όπως το λες 4 γκολ. Ένα έχει βάλει, έχει δίκιο. Του χρόνου με τον Βάρ που θα μετράει, αλλά θα δεις που την κλείσει. Ωραία, να σου πω κάτι. Του χρόνου μην πάρει σεντερφόρ, παίξε με αυτόν. Και με αυτόν. Όχι, με αυτόν παίξε. Όχι, θα πάρουμε και με αυτόν. Γιατί να πάρει κι άλλο, αφού είναι παικτάρα. Γιατί θέλουμε να το μοσχοπουλήσουμε. Χρειάζομαι έναν ακόμα. Εσύ τι λες, δεν χρειάζομαι έναν ακόμα. Αφού πήρε το Σβιρντέρσκι. Το next big thing του πολωνικού πρωταθλήματος. Άλλο τώρα, όλοι next big thing, αυτό εδώ πέρα τώρα. Έχεις αγοράσει ποτέ παίχτη με 3 εκατομμύρια ευρώ? Όχι βέβαια. Τότε τι μιλάς? Γιατί άμα μόνο όποιος έχει αγοράσει παίχτη με 3 εκατομμύρια. Όποιος μόνο. Συγγνώμη, κάτσε ρε Σικώστα. Στη Σαγκάη. Δηλαδή μόνο όποιος έχει αγοράσει παίχτη με 3 εκατομμύρια ευρώ μπορεί να μιλάει. Και τον Νιγηριανό Καδρόνι θα το πουλήσουμε. Γιατί με 3 εκατομμύρια ευρώ έχει κάποια αξία και τον πήραμε 3 εκατομμύρια. Γιατί και το Λεβέκ τον έδινε 500 χιλιάρικα. Τι αξία είχε? Δεν υπήρξε ποτέ αυτό, δεν ήταν άνθρωπο. Τζάμπα τον πήραμε όμως. Δεν υπήρξε ποτέ. Μην ξέρει πόσο τέτοιου έχει πάρει. Αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Κατά καιρού είσαι πόσο έχει πάρει τέτοιου. Φάντασμα ήταν, φίλε, να ξέρει. Αόρατο. Και δεν μου λε, Μαριέ. Ναι, αγόρι μου. Μαριέ. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ, επειδή υμνήσε οτιδήποτε αγγλικό, εδώ ο ΠΑΟΚ κατάφερε και εδώ να σε γυρίσει, ρε παιδί μου. Και τον άκουμε οπουδήποτε και αλλού και να έπαιζε, θα τον είχες θεό. Προτερήματα του Πάουκ που θα βρίσκει και εγώ. Τι χρώμα είναι τα γυαλιά τα αντιπάουκ, δεν ξέρω. Απλά λέω ότι ο άνθρωπος για φορ δεν πετυχαίνει γκολ. Ναι, σε ναι. Όλα τα άλλα τον πάω πάρα πολύ. Κάνει 100 πράγματα το παιδί. Δεν πολύ έχεις ωραίος. Πει καλή κουβέντα. Ναι. Δεν έχεις πει καλή κουβέντα. Βρε παλικάρι μου, έχει βάλει, έφυγε ο άλλος και περίμενε, μου στέλνει ένας ποιον Λεβέκ. Ο Χατσερίδης 2 εκατομμύρια πάει με την εφορία. Άστο, τραγικό. Και πιο καλά πάρε τον Τζιαμπάρι, ρε. Πεκταράς τον Τζιαμπάρι. Όχι, γιατί μου είπε που δώσαμε τόσα λεφτά. Πάρε τον Νίκο, τον Ηρακλή. Το παιδί είναι καθαρά. Το ότι δίνεις πολλά λεφτά δεν σημαίνει ότι είναι καλός πάντα. Μάριε, όπως πριν που μιλούσατε δύο Ηρακλειδείς και δεν ξέρετε τα ονόματα. Ποια ονόματα, βέβαια. Ο άλλος είπε τον Κουκόλη, Κοκόλη. Εντάξει. Δεν ξέρετε τα ονόματα. Ο άλλος, ο ψηλός, λέγατε από την Αργεντινή. Δεν τους ξέρατε, ρε φίλε. Σόβρε, τον Περόνε δεν ήξερε. Όλους τους είπε ο άνθρωπος. Απλά στον Κουκόλι προφανώς σε παραδρομή είπε κακό. Εγώ λέω, ας τον άνθρωπο, εγώ, για σένα λέω. Εγώ δεν ξέρω. Του Ηρακλή. Πριν έρθουν τους ήξερε. Τι λες, δε φίλε. Δεν τους ξέρω. Εγώ τι λέω. Αφού δεν πάει. Τον Κουκόλι τον ήξερε από τον Αγροτικό Αστέρα, δε φίλε. Ξέρει απ' έξω και ανακατοτά. Του είπα την. Τον Κουκόλι τον ήξερε από τον Αγροτικό Αστέρα. Κώστα, για να σε προστατεύσω. Για να σε προστατεύσω. Για το μόνο που πρέπει να είσαι σίγουρο, αν γίνει καμιά εκπομπή πανελληνίως. Και βάλει τον Ασλαμά να μιλήσει για ελληνικό ποδόσφαιρο, ομάδες κτλ. Θα τους ξεφτυλίσει όλους. Είναι ομαδικό που κάθεται και παρακολουθεί. Όχι, Παναγιώτη, μην το λες. Όχι. Εντάξει, όχι. Έχει παιδιά που. Εντάξει. Ο Θωμάς ο Στόντον σκαλίζει, βλέπει. Εντάξει, σου λέω τέλος πάντων ότι είσαι παιδί μου. Ναι. Εντάξει, αλλά βλέπω. Όχι, ρε, εσύ. Ωραία, Κώστα. Έγινε παλικάρι μου, να είσαι καλά. Ραντεβού στα Τέμπη. Μόνο για να πάμε στον ακροατή, μήνυμα θαλαμοφύλακα. Γουστάρουμε να βγάζουμε αργιανούς δημάρχους. Το λέει με ρογάμα, προσβάλλει τον Άρη στην ουσία. Αργιανούς δημάρχους. Και μετά να τους βλέπουμε να βάζουν τη σηματάρα μας στο λευκό πύργο και να σκούζεται μετά. Πάμε στον ακροατή, καλημέρα. 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 Τη σηματάρα σας μόνο φωτοτυπία σε φωτογραφία τη βάζετε. Καλά, καλά. Ναι. Κανονικά. Μόνο η σημαία του Άρη κρεμάστηκε. Εντάξει, ναι, ναι. Εσύ πες όχι. Εντάξει. Εγώ δεν είπα τίποτα. Τι με κοιτάς, εγώ δεν είπα τίποτα. Ο θαλαμοφύλακας σου λέει. Κάτσε σε πώς ένα με ποιον θα παίζεις. Θα δεις από την Κυριακή. Ναι, καλημέρα. 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 Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, παλικάρι, που υποστηρίζεις. Γιώργος ΠΑΟΚ Ολλανδία. Γεια σου, Γιώργος. Γιώργος ΠΑΟΚ από Ολλανδία. Θύμησε μου πάλι το μέρος, Γιώργο, αν θες. Ουτρέχτη. Τίλμπουργκ, στη Βίλεν. Τίλμπουργκ, κοντά στο Βίλεν. Ασλαμά, κοίταξε να δεις. Δεν παίρνω τακτικά στην εκπομπή. Ο Θεός είσαι! Είσαι ο Θεός! Τώρα κατάλαβα! Πάω! Μου κυνηγάει τον Γουίλι! Μου κυνηγάει τον Γουίλι, σας ακούω! Άρα, σ' αγαπάω πάρα πολύ! Σε λατρεύω, Γιώργο! Σε λατρεύω! Σε λατρεύω! Το Γουίλι μόνο έτσι μπορεί να το κυνηγήσει. Έλα, εντάξει, μακριά. Πολύ ωραίος είναι. Παοκόκος, με αυτό το γνωστό. Για πες. Τον οποίο τον ετοιμάζουμε τα τούνελ στα βουνά. Γιατί? Για να πάει να εγκατασταθεί, ξέρει αυτός. Αυτός ο μόνος έκανε αίτηση με νόμου το 103, πλήρωσε και τα χαρτόσημα ο άνθρωπος. Η γραφειοκρατία ήταν πολύ γρήγορη. Είμαστε στο τελικό στάδιο, θα γίνει ένας τελευταίος έλεγχος από κάτι γραφειοκράτες εκεί πέρα, να δούμε αν όλα είναι ελεγμένα όμορφα και ωραία, για να είναι η διαμονή του κύριου Γουίλη όσο πιο δυνατόν καλύτερη στην εβδομάδα που θα αποχωρήσει από Θεσσαλονίκη, για να μην ακούει τις κόρνες. Εγώ βέβαια είχα προτείνει μια γνώμη για να
συνηθίσει να μπει με στο YouTube και να βάλει τις κόρνες να τις ακούει για να μπορέσουν να συνηθίσουν τα αυτιά του, αλλά δυστυχώς δεν το καταφέραμε αυτό, οπότε ήμασταν αναγκασμένοι να ετοιμάσουμε τα τούνελ για τον κύριο. Σε εξομοιωτή, σε εξομοιωτή. Ακριβώς, ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, κοντεύει, είμαστε στο τελικό στάδιο. Άστα αυτά τώρα, εντάξει, πάει αυτό. Πάει αυτό. Πες τώρα, για τον Ασλαμά ήθελες να πεις. Λοιπόν, για τον Ασλαμά έχω να πω ότι οι αντιδράσεις του για τον ΠΑΟΚ κάποτε έριχνε ένα ποτήρι, είναι σαν να έριχνε ένα ποτήρι νερό πάνω σε ένα κερί. Κάποιες φορές το έσβηνε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί με ένα ποτήρι νερό να σβήσει μια πυρκαγιά ολόκληρη. Ω, καλά να είσαι. Κατάλαβες. Δηλαδή, ό,τι και να πει, ό,τι και να κάνει, θα αναγκαστεί, όπως κάποτε του την είπα με το Φουτζίνι που ξεκίνησε, γιατί δεν είχε να πει τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Ήταν σε τόσο δύσκολη θέση που ασχολούμασταν ένα ολόκληρο πρωί μετά από το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-0. Ασχολούμαστε ένα ολόκληρο πρωί με το Φουτζίνι, άσχετο εντελώς, άσχετο, πανάσχετο εντελώς, δηλαδή εντάξει, ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν αντέχει. Και επίσης, κάποιες φορές, ας πούμε, όταν είναι τόσο πολύ το αντιπαοκτζή δικομένος που βγαίνει, που αν κάθεσαι και τον ακούς... Ο Φουτζίνι που ήταν εναντίον του Ηρακλή προπονητής με τον Κισμή. 10 λεπτά, αν κάθεσαι και τον ακούσεις, αν κάθεσαι και τον ακούσεις 10 λεπτά, πρέπει να σηκωθείς μετά και να ψάξεις να βρεις καμία αντιρρητηδική κρέμα. Γιατί θα έχεις γεμίσει ρητίδες. Πρέπει δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εξπέρ σε αυτό που κάνει, ας πούμε. Είναι της μιζέριας, της στεναχώριας, της ανούσιας επίθεσης. Ναι, αλλά τώρα είναι απόλυτη. Πάνω απ' όλα είναι απόνομος αυτή τη στιγμή και μιλάς για αυτόν. Ισχυρίζεται ότι κάνει χιούμορ. Για μένα λέει. Ισχυρίζεται ότι κάνει χιούμορ. Α, Μάριος λες. Ναι, ναι. Και όταν εμείς αντιδράμε, προσπαθεί να μας κάνει και μαθήματα διαγωγής. Ναι, γιατί μιλάς σε τρίτο έχουμε... πρόσωπο, με μπέρδεψες. Στο πρώτο πρόσωπο μιλάω. Έτσι θέλει, έτσι γουστάρει, είναι ευγενέστατο. Μάριε, προσπαθείς να κάνεις χιούμορ. Ναι. Φοβάσαι να το αντιμετωπίσεις. Όχι, σ' ακούει. Μάριε, μ' ακούς. Κοίταξε. Αν ήταν μόνος του στην εκπομπή, θα μιλούσα σε πρώτο πρόσωπο. Επειδή είστε κι εσείς, γι' αυτό μιλάω. Ωραίος Γιώργο. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, μια απορία, ρε αδερφέ. Όπως και για τον Αποστόλη, αλλά Αποστόλης κάποιος μας το εξήγησε. Εσύ με τι ασχολείσαι. Εσύ, τι δουλειά, πώς βγάζεις τα προστοζήν στην Ολλανδία και πρωί, μεσημέρι, βράδυ είσαι στον αέρα του Λίμπερου. Μαριχουάνα, stop. Κοίταξε, επειδή είσαι τόσο. Αν θέλεις, απαντάς. Καταρχήν που είσαι στην Ολλανδία. Κουτοπώνηρο. Είναι κοντά στο Βίλεμ. Α, εκεί που κάνει προετοιμασία ο ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή εγώ έχω εξασφαλίσει τα προστοζήν. Έχω κάνει την καριέρα μου και είμαι βετεράνος πλέον. Εντάξει. Γιώργο. Λοιπόν. Γιώργο. Είσαι πρώην αθλητής. Η Μπρέντα είναι κοντά. Η Μπρέντα είναι δίπλα. Πας τρως στο εστιατόριο του Παπαδόπουλου. Όχι, όχι, δεν πηγαίνουμε εκεί. Γιατί έχουμε και εδώ εμείς. Γιατί έχουμε και εδώ εστιατόρια, δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε στην Πρέτα. Καλά, ρε φίλε, είναι δίπλα το. Είναι ελληνικό. Για αλλαγή σου λέει. Έλληνας ελληνικό εστιατόριο και δεν πας στη Μαλωμένη. Και εδώ έχουμε ελληνικά εστιατόρια. Όταν ήρθε ο Άρης, πήγες να τον δεις. Ω, έτρεξε. Όχι, δεν ήμουνα. Ήμουνα στην Ελλάδα. Τα φιλικά όταν ήταν ο Άρης. Που τα κέρδισε όλα στην Ολλανδία. Μπράβο. Ναι, ήμουνα. Τι έλεγες, ότι είναι αυτή μια ομάδα β' εθνικής που δεν θα την κερδίσετε όλοι και μετά είδες ότι κερδίσαμε. Όχι, δεν ήμουνα στην Ολλανδία, παιδί. Ήμουνα στην Ελλάδα. Εγώ έβλεπα το ΠΑΟΚ Βασιλεία στην Τούμπα. Ούτε ήξερα τα αποτελέσματα του Άρη. Δεν ασχολούμαι με τον Άρη. Όταν έμαθα, όταν ήρθα εδώ πίσω. Μου είπαν εδώ ότι παίξε με μια ομάδα Θεσσαλονίκης. Λέω με ποιον, με τον ΠΑΟΚ. Παίξε με τον Άρη. Αν έλεγε, εντάξει, ανέβηκε στην Αλφα Εθνική, ξέχασα. Συγγνώμη. Ωραία. Και κέρδισε όλες τις Ολλανδικές ομάδες. Σωστά, έχεις δίκιο. Ναι. Τη συνέτεψε. Που είναι και σφιχτές. Ναι. Τη συνέτεψε. Ωραία, Γιώργο μου. Ωραία. Φιλιά στην ευρύτερη περιοχή του Βίλεμ. Συνέχισε έτσι και θα σε παρακαλέσω, θα σου κάνω μια παράκληση. Έχεις 2 ώρες εκπομπή το πρωί. Το μεσημέρι βγαίνει ο Ζαγόρας, ας πούμε, εντάξει. Μη δηλαδή, μην βγαίνεις και το μεσημέρι. Δεν σου φτάνει το πρωί ρε εσύ να βγάλεις τη χολή σου για τον παράδειγμα. Τελευταίο 1,5 μήνα, 2 φορές, μία με πήρε ο Ζαγόρας και μία βγήκα μόνος μου για 1 λεπτό ακριβώς. Όχι, στέλνεις και μηνύματα. Δεν έστειλε και πολλά. 250 μηνύματα έχεις στείλει, σιγά το πράγμα. Θες να μας κάνεις και εκεί να μας έχεις υποέλεγχο. Στέλνεις μηνύματα ενδιάμεσα, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος. Ωραία. Έγινε Γιώργο, παλικάρι μου. Δηλαδή, έγινε. Έγινε. Φιλιά στην ευρύτερη περιοχή του Βίλεμ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Χαίρετε, καλημέρα. Καλημερίζουμε κύριο Βασίλειο Παδό του Ηρακλέου. Καλημέρα. Έτσι κάνει, αγαπητέ Γιώργο, πες τώρα ένας συνειδητοποιημένος και καλός παραγωγός. Ναι, ευψυχίου μάρτυρος σήμερα η ευλογία του μαζί σου, κύριε Βασίλειο. Σήμερα, 9 του μηνός, στο Λευκό Πύργο στήσανε τη σβάστικα.
Ω, καλό, καλό. Το 41. Το 1941. 41. Το σπουδαίο δεν είναι αυτό, διότι εντάξει, αυτοί είχαν βάλει πλώρη για αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι ότι στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, όσοι γίνονται και στο Μακεδονικό Αγώνα, μόλις πέρασαν όλα τα τροχοφόρα τους και τα πεζοπόρα τμήματα, ναι, τα οποία ήρθαν εκεί στη γειτονιά μας, στην Παλιά μα, ναι, Μάρια, ναι, πίσω από την Ομαρχία. Ναι. Ντεπό. Και στήσαν εκείνο το βράδυ. Στον ντεπό, ναι, ναι. Λοιπόν, μαζεύτηκε ο Πασαλίδης από την Καλαμαριά, ο Αραμπαζής, ο ταξίαρχος του Σταύρου, ο αντίμυρχος ο Τσιγάντες, ναι, ο Γιώργος ο Ιβάνοφ, έτσι, και πάρα πολλά άλλα μέλη, και ιδρύσαν την πρώτη στον κόσμο αντιστασιακή ομάδα, την Ελευθερία εν Θεσσαλονίκη. Με συγκινήσει. Δύο αδερφοί συγχωρημένοι και λαφρύνενε το χώμα τους από τη Ξεροκρίνη, γεμίσαν τη Θεσσαλονίκη με προκηρύξεις το βράδυ και εφημερίδες τύχου. Και για το καλωσόρισμα, το ντεπό και εγώ ήταν δύο ημέρες. Το ίδιο βράδυ ήρθανε, το ίδιο βράδυ προσπαθούσαν να σώσουν τα αποκαίδια τους για να καταλάβουν πού πήγαν να χτυπήσουν. Έτσι. Είναι μία από τις μεγαλύτερες ενέργειες που έγιναν ποτέ. Έτσι. Για να ξέρουν και οι νέοι τι σημαίνει ντεπό, τι σημαίνει πασαλίδες, τι σημαίνει και... τσιγκάντες. Ναι, διότι ήταν πανελλήνια η οργάνωση σε αυτή. Όχι ύστερα περίπου από ένα έτος που ιδρύθηκε στην Αθήνα το ΕΑΜ, έπειτα ο ΕΔΕΣ και οι άλλοι και ο ένας αλληλεξόντων τον άλλον. Ναι. Και δι' αυτό στην Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε εμφύλιος. Ναι. Δεν υπήρξαν δηλαδή αντιμαχόμενες παρατάξεις. Mm-hmm. Στη Θεσσαλονίκη όμως πρώτος μπήκε νομίζω ο Δημοκρατικός Στρατός. Μέχρι την Παναγία δεξιά. Μέχρι την Παναγία δεξιά. Και τους παρακάλεσε μετά δεξιά και σταματήσανε. Να στρίψουν λοξά δεξιά προς τα κάτω. Και λέει δεξιά και εμείς δεν πάμε, μόνο αριστερά. Ποιος τους ανάγκασε, ποιος τους ανάγκασε. Η ίδια οργάνωση, η Ελευθερία. Α, Ελευθερία. Που ήταν όλων των Θεσσαλονικιών και όλων των Ελλήνων. Ναι. Διότι μετά από αυτή την ενέργεια, γιατί δεν πέρασε πολύ καιρός και ξέσπασε δυστυχώς ο εμφύλιος, αυτοί ενώθηκαν με τον Μαύρο Μάρκο Βεφιάδη και βομβαρδίσαν από το Βερβαίνι τη Θεσσαλονίκη τυφλά. Ναι. Με 1.100 νεκρούς. Mm. Αυτό σε πήρα για να δεις ότι, διότι μετά από εμάς από εδώ πάνω εκείνη δούμε, την ναι, ημέρα, ναι, και ως, όταν οργανώθηκε το κίνημα στη Θεσσαλονίκη και ο στρατηγός, τότε το ταξίαρχος, στρατηγός που προβιβάστηκε αργότερα, ο Σταύρο, ο οποίος ήταν και ο σύνδεσμος του Ιβάνοφ στο Σαμποτάζ, κατέβηκε στην Αθήνα όπως και ο Τσιγάντες, όπου μετά προδοσία τον σκότωσε η Ιταλική φρουρά για να καλύψει τους συντρόφους του να προλάβουν να φύγουν. Πάλι εξαιτίας της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε. Ναι. Και ο ένας ιδρυτής του ΙΑΜ ήταν και από τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Έτσι, γιατί ήταν τέσσερις, δεν ήταν τρεις. Ναι, ποιος ήταν, ιστορικά. Ποιος ήταν, να ακουστεί το όνομά του. Ο Βασιλάκης Βογιατζής. Βασιλάκης Βογιατζής. Μπράβο. Ιατρός καθηγητής. Ωραία κύριε Βασίλη, μία ακόμη, μία ακόμη τόσο μα τόσο ουσιαστική παρουσία. Να είστε καλά. Σε όλους τους ακροατάδες. Να είστε καλά, καλημέρα κύριε Βασίλη. Απίστευτο, σήμερα βγήκαν νομίζω 5 Ηρακλειδείς, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, αύριο είναι 10 Απριλίου και σαν αύριο, 10 Απριλίου του 1991, κάψαν δύο οπαδούς του ΠΑΟΚ ζωντανούς, έτσι. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο το λες αυτό, ναι. Μήνυμα οπαδού του ΠΑΟΚ. Έδωσαν οι άλλες οι μπαλαδόφατσες 800 χιλιάρικα για τον Κόκε με 5 γκολ τη σεζόν. Και θα πούνε για τον Αγγλονιγηριανό διαμάντη του Πέκαμ με ρίζες από το ασπρόμαυρο λάγος. Αγγλονιγηριανό διαμάντη του Πέκαμ. Ως συνήθως. Πέκαμ τι είναι η περιοχή εκεί. Ως συνήθως είναι ψεύτης. Διότι ο Κόκε έβαλε 12 γκολ την πρώτη σεζόν και 11 γκολ τη δεύτερη σεζόν. Και μετά του έκανε συμβόλαιο 800 που ήταν πολύ μεγάλο. Μήπως θέλει να πει όταν τον πήρε είχε βάλει μόνο 5 γκολ που δεν το πιστεύω εγώ. Με τη Μαρσέη και τίποτα άλλο. Έπαιζε στη Μαρσέη. Και είχε βάλει, ο πάρτα όλα. Έπεσε στη Μαρσέκ. Την ίδια στιγμή είχαν φέρει στον ΠΑΟΚ, ναι, επί Ζαγοράκη, ναι, ναι, ένα σπιντάτσιο, σπεντέτσιο, σπιλάτσιο. Πώς το θυμάμαι, κάναμε κομπές με το. Ναι. Ο οποίος έκανε δύο συμμετοχές και πήρε 800 χιλιάρικα. Θύμισε Ιταλική κουζίνα. Απλά όλοι αυτοί, ξέρεις τι εκμεταλλεύονται, Μάρι. Τι. Εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ήρθε ο Άγιος Ιβάνι αυτός. Πλήρωσε τα 3.300 κατά δήλωσή του που είχε αφήσει χρέη στην εφορία ο Ζαγοράκης και ο Βρίζας. Κατά δήλωση δική του τα πληρώσαν, ναι, αυτά τα χρήματα. Όλο τυχαίω. Πριν τα πληρώσει, κανένας από το ελληνικό κράτος δεν τα ζητούσε. Ενώ στον Άρη και τον Ηρακλή φυσικά
όλη την ώρα φέρε κατασχέσεις το ένα και το άλλο. Δικαιοσύνη. Χασμουριά, βέβαια. Χασμουριά. Τέτοιου είδους θεματάκια λοιπόν με την ανάλογη αναγωγή δεν θα υπάρχουν όταν φύγουν αυτοί που κυβερνάνε τώρα, Μάριε. Για να δούμε του χρόνου. Ξύπνα. Και αν φύγουν, ε. Αν φύγουν. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση που λες. Καλά. Μην γίνει όμως τότε την πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας και το πας να θυμάσαι. Δεν είναι. Δεν είναι. Ξεπέρασε το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Ξεπέρασαν ακόμα και τους Θαθαθάθα. Το ξέρεις και εσύ το ξεπέρασε. Γι' αυτό παίρνει τώρα Τζουμάκα, Ραγκούση. Έρχεται ο Κούλης. Εσύ πώς νιώθεις. Έχει Τζουμάκα. Με Τζουμάκα πήρε. Έχει Τζουμάκα. Με τα γραφάρα. Και Ραγκούση πήρε. Στέφανος, ε. Γιατί το με το ονομάζει το κόμμα. Μας κυνήγεις ο Ραγκούση πάρα πολύ. Βυθός! Στην ουσία στο κοινάλ, ποιοι έχουν μείνει το παλιό Πασόκ. Κάνε μη γυφόφι μόνο. Ο Ψαριανός που είναι, γιατί έχω χάσει επεισόδια. Γιατί αυτός είναι. Στο ποτάμι. Είναι ο Λεβέκ της πολιτικής δηλαδή. Στο ποτάμι. Όχι κι ο άλλος, ο Κουρουμπλής. Βυθός. Ακούς, μυρίζεις, γεύεσαι βυθό. Αγνώστου στρατιώ 36 στην Πολύχνη. Αλήθεια λες. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 66 23 76 με 4 ευρουλάκια, τσάμπα πράγμα δηλαδή, τσιπουράκι και 2 μεζεδάκια. Σωστά. Όλα αυτά εκεί στο βυθό. Τον ευχαριστώ που ήταν. Λοιπόν, νικητές για τα δύο εισιτήρια. Άρης Ατρόμητος είναι η Κώστας Καρατάντσης και Κώστας Παπαθανασίου. Έχει σχέση με τον συνθέτη. Κώστας Καρατάντσης και Κώστας Παπαθανασίου. Έτσι, σε λίγο η Μαριλής θα επικοινωνήσει μαζί σας για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτηριάκια σας για το Άρης Ατρόμητος. Αύριο ή μεθαύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για το πανέμορφο live της Σκοτσέζας Μάγκη Ράιλι. Είδες Χρήστο Κιώση που γεννήθηκε? Η μόνη Μάγκη που ξέρουμε είναι η Χαραλαμπίδου. Στη Γλασκόβη. Εγώ την αμαρτία μου είχα την ότι είναι ούτε Γλασκόβη ούτε Διβούργο. Αλλά το διάβασε ο Χρήστος. Είναι στη Γλασκόβη, οπότε ζητώ συγγνώμη. Η έμπνευση, η μούσα του. Τώρα που είπες, του Μάικ Όλτφιλντ. Τώρα έτσι. Που είπες, Μάγκη, θυμήθηκα την. Παρασκευή είναι το live. Παρασκευή στο Μήλο, στο κλαμπ του Μήλου, 12 του μηνού. Ωραίο live. Πολύ ωραίο live. Γιατί ακόμη και σήμερα η Μάγκη Ράιλι πιάνει και τις νέες γενιές με τα τραγούδια της. Ναι, θυμήθηκα τώρα τη Μεγ Ράιαν. Ποια ήταν εκείνη η ακροάτρια που έβγαινε, ρε φίλε, θυμάσαι, με την Γκράνια που σπούδασε στην Ολλανδία. Πολύ χρόνο αύριο, διάβαστα. Ηρακλάκι άρρωστο, γύρισε είναι εδώ στην Ελλάδα μόνιμο. Α, ναι. Γιατρική, κάτι τέτοιο. Και δεν είναι για τα μούτρα σου, άστα. Μην ασχολείσαι. Χαμένο κορμί. Εγώ είμαι χαμένο κορμί. Αυτή η κοπέλα για σένα δεν είναι. Καλά, μη δημόνη. Αν θες να τη στηρίξεις, στήριξε τον ΠΑΟΚ. Δινόσα. Καλά λέει ο Κιώσης. Αν θες να τη στηρίξεις, δεν είναι για τα όσα, όσα. Α, επειδή θα λείπεις αύριο, Χρυσανδίνη, αύριο η εισιτήρια Άρης Ατρόμητος, μέσα ψάχνω. Φίλε, δεν θα λείπω. Θα βγω με clean fit από εκεί. Θα βγει. Πώς το είπες στα γαλλικά? Clean fit. Clean fit είναι καθαρό πόδι. Feed. Α, feed. Σόρξε τι άκουσα εγώ. Feed, συγγνώμη. Clean fit άκουσα εγώ. Άρα θα έχουμε από αύριο. Μπορεί όποιος θέλει, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, θα να δούμε επισκέπτεται. Αν θα δίνουμε εισιτήρια. Να επισκέπτεται το περίπτερο του Λίμπερο που θα φιλοξενείται. Και του Ολαμπαοτάρης και του Πακοστέζα. Και του Ολαμπαοτάρης και του Πακοστέζα μέσα στον χώρο της διδούς έκθεσης. Sport Expo. Στη Sport Expo, έτσι. Θα πούμε λεπτομέρειες, θα πούμε αύριο, θα κάνουμε σύνδεση ζωντανή. Είναι γιατί από αύριο στις 10 είναι στην ουσία. Όχι. Όχι είναι ωραία. Από αύριο στις 10 το πρωί. Εντάξει. Οπότε live εκείνη τη στιγμή θα βγούμε live από εκεί και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο να έρθει να περάσει, να πιούμε μια πιρίτσα, ωραία. Να πιούμε ωραία. Ένα καφεδάκι. Αλλά εδώ στο στούντιο, επόμενες 3 μέρες θα είναι Παπαδόπουλας Ασλαμής. Ναι. Έτσι. Περιμένουμε και τις γραμμές σας, θα περιμένουμε και μηνυματάκια, θα έχουμε και άλλους διαγωνισμούς λογικά. Μπορεί και κάποια μέρα να έχουμε και κάποια ευχάριστη επίσκεψη. Λέμε τώρα, ίσως δεν το ξέρουμε. Επειδή θα λείπω εγώ, θα κάνει την ευχάριστη επίσκεψη. Μπορεί. Τι να φέρω, ρε φίλε, όταν είμαστε τρεις, να φέρω τέταρτη κοπέλα εδώ να τη στηρίξεις. Εντάξει. Μπορώ να τη στηρίξω και μετά εγώ. Δεν χρειάζεται να στηρίξω το 2-10-12. Έχω τη δυνατότητα στήριξης πολυεπίπεδης. Πολλά στηρίγματα εδώ, ρε παιδιά. Είσαι γελίος, πραγματικά. Εγώ είμαι γελίος. Είσαι αστείος. Εγώ είμαι γελίος. Δεν τρέπεσαι λίγο. Είσαι αστείος. Πω. Καταρχήν θα τη στηρίξει ο επόμενος 100%. Χρήστο Κιώση είχαμε σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Μας ενημέρωσε και ότι η Μάγκη Ράιλι είναι από τη Γλασκόβη. Λάθος θυμόμουν εγώ. Ψάχνω τόση ώρα να βρω τις 14 ομάδες με τις οποίες θα παίζεις στη Football League. Ναι, άμα τις δεις. Καλά, έχει ψωμί. Ναι. Έχεις ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Αν καταφέρεις σε χρονιά αναδιάρθρωσης, αν καταφέρεις ενώ πήγαινες να ανέβεις, να πέσεις. Χωρίς να πέσεις, μόνος θα το έχεις κάνει αυτό. Θεός. Δεν το έχει κάνει κανένας άλλος. Θεός. Να πέσεις, χωρίς να πέσεις. Θεός.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, αδέρφια, εγώ φεύγω, πάω στο Πιπερών να χτυπήσω κανένα φαγητάκι. Ευτυχώς το λέει σωστά πάλι. Γεωργίου Παπανδρέου 25, σύγχρονο μαγειρίο Πιπερών. Πραγματικά ζωγραφίζουν οι άνθρωποι. Ζωγραφίζουν. Ομορφιά, απλή γκουρμεδιά. Πανέμορφα 15-17 φαγητά κάθε μέρα. Διανομή, ντιλιβεριά μέχρι και την Εθνική Αμήνη. Στο κέντρο. Τη διαγώνιο εκείνη παρεμβαίνει από το Λευκό Πύργο. Λέμε Λευκό Πύργο τώρα. Μέχρι απάνω το Συντριβάνι. 868-868. 2310-868-868. Με το καλό αύριο, αδέρφια, keep on bloody rocking.